Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Βουλή επί 7 και σήμερα κοντά σας για να παρακολουθήσουμε τα θέματα που απασχόλησαν τη Βουλή την εβδομάδα που πέρασε, με την ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης, την ψήφιση των αναθεωρητών διατάξεων και τις ομιλίες του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών. Την ολοκλήρωση της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού του 2020 στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο». Τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, τον εξυγχρονισμό της ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τη συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Και την ενημέρωση των αρμόδιων επιτροπών για περιβαλλοντικά θέματα και θέματα πρόγνωσης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής. Να δούμε όμως αναλυτικά τα θέματα που απασχόλησαν το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Το αναθεωρημένο Σύνταγμα είναι γεγονός μετά την ψήφισή του το απόγευμα της Δευτέρας στην Ολομέλεια της Βουλής. Νωρίτερα διεξήχθη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών με τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα να διασταυρώνουν τα ξύφη τους με πεδίο αντιπαράθεσης της προτάσης των κομμάτων τους για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από την κορυφαία διαδικασία της αναθεώρησης προέκυψε η τροποποίηση 9 άρθρων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι διατάξεις για την αποσύνδεση της προεδρικής εκλογής από τη διάλυση της Βουλής και για τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας για την κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 86 σχετικά με την ποινική ευθύνη των Υπουργών και για την αλλαγή στο καθεστώς βουλευτικής ασυλίας. Επίσης, κατοχυρώνεται συνταγματικά η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Η τροποποίηση 9 άρθρων του Συντάγματος ήταν η αποτύπωση της αναθεωρητικής διαδικασίας που σφραγίστηκε με τις σχετικές ψηφοφορίες στην Ολομέλεια της Βουλής σε μία από τις πιο σημαντικές, ίσως την κορυφαία στιγμή της κοινοβουλευτικής μας λειτουργίας. Παραδίδουμε σήμερα το νέο κείμενο Συντάγματος της Ελλάδος. Για μια νέα εποχή και για μια νέα Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Νωρίτερα προηγήθηκε συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα να δίνουν ο καθένας από τη δική του πλευρά το στίγμα της συνταγματικής αναθεώρησης του 2019. Αυτή η αναθεώρηση, την οποία εσείς οι ίδιοι περιορίσατε ως προηγούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τη μικρύνατε με δικιά σας απόφαση, είναι λέει μια τζούφια αναθεώρηση. Για άλλη μια φορά. Είστε κατώτερος των περιστάσεων και μικρότερος ενώπιον της ιστορικής ευκαιρίας για τη χώρα. Με αποκλειστική ευθύνη των βουλευτών της πλειοψηφίας, η διαδικασία της αναθεώρησης, πολύ φοβάμαι, ότι καταλήγει σε μια μίζερη και καχεκτική αναθεώρηση. Το περιεχόμενο των προτάσεων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης των δύο ανδρών. Εάν αυτή η πρόταση περάσει, θα μείνει ως μαύρο στίγμα στην ιστορία του πολιτεύματός μας, αλλά και στην ιστορία της δικής σας παράταξης. Κύριε Τσίπρα, τις προτάσεις σας δεν τις απορρίπτει σήμερα η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Τις απέρριψε ο ελληνικός λαός στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Το πόσο συνενετική και συνθετική υπήρξε η πρότασή μας φαίνεται άλλωστε και από το γεγονός ότι υιοθετήσαμε ακόμη και προτάσεις που είχε κάνει το 2014 η Νέα Δημοκρατία. Όπως την πρόταση της καθιέρωσης και μέσω του Συντάγματος ενός παγίου αναλογικού εκλογικού συστήματος. Είναι άλλο η συνταγματική κατοχύρωση σταθερού εκλογικού συστήματος και άλλο αυτό το οποίο είπατε ότι προτείναμε την απλή αναλογική ως σύστημα. Μα λίγο κοινή λογική δεν έχετε, κύριε Τσίπρα. Καλά, σας γράφουν κάποιοι τις ομιλίες, αλλά βάλτε και μια δικιά σας αξιολογική κρίση σε αυτά τα οποία λέτε. Τα 9 άρθρα του Συντάγματος που αλλάζουν είναι η απεμπλοκή προεδρικής εκλογής από τη διάλυση της Βουλής και την προσφυγή σε πρόορες εκλογές. Άρθρο 32. Αλλά αυτό προτείνει η Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε. Είναι το αδιανόητο. Τι προτείνετε? Μέχρι 5 ψηφοφορίες για την εκλογή Προέδρου. Στην πρώτη και τη δεύτερη 200 βουλευτές, στην τρίτη 180, στην τέταρτη 151 κομματάρχης πρόεδρος και στην τελευταία ψηφοφορία σχετική πλειοψηφία, διοικητής ΔΕΚΟ ο πρόεδρος, όχι κομματάρχης, ο κυπουρός του κόμματος.
στο σπίτι του κρεμασμένου, να μην μιλάμε για σκηνή. Διότι από την πρότασή μας το 2014 μεσολάβησε μια δραματική εμπειρία, κύριε Τσίπρα, που προσέφερε διδάγματα και ναι, αναθεώρησε οπτικές. Και αυτή δεν ήταν άλλη από την νομή καταστρατήγηση του νοήματος του Συντάγματος από εσάς προσωπικά το 2014, όταν αρνηθήκατε προκλητικά τότε την εκλογή οποιοδήποτε προσώπου προτεινόταν για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και εσάς, αν προτείναμε, φανταζόμασταν πάλι αντίθετοι θα ήσασταν. Τόσο πολύ θέλατε να αξιοποιήσετε το Σύνταγμα ως εργαλείο για να διαλύσετε τη Βουλή. Θα δεχόταν ποτέ ο Καραμαλής και ο Τσάτσος να γίνουν πρόεδροι? Που έγιναν εάν ήξεραν ότι για να εκλεγούν στη θέση αυτή αρκεί η πλειοψηφία που απαιτείται για να εγκρίνει η Βουλή έναν διοικητή 10. Πάλι αδιάβαστος, κύριε Τσίπρα, γιατί εκλέχθηκε με 153 βουλευτές ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πρόεδρος το 1990. Το δικαίωμα ψήφου στους αποδήμους Έλληνες, άρθρο 54. Ήμασταν υποχρεωμένοι λοιπόν να κάνουμε παραχωρήσεις σε αυτό το οποίο θεωρούσαμε ότι είναι το σωστό, για να μπορέσουμε να πετύχουμε επιτέλους μία μεγάλη θεσμική τομή και να κλείσει μία πληγή η οποία μένει ανοιχτή εδώ και 45 χρόνια. Η κατάργηση των αποσβεστικών ημερομηνιών στο άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών. Την κυβερνητική μας παρουσία δεν τη σκιάζει καμία υποψία σκανδάλου. Ενώ αντιθέτως η δική σας τάση σήμερα όχι μόνο δεν είναι καθαρή, αλλά είναι θλιβερή και σκιώδης. Ψάχνετε, επαναλαμβάνω, να βρείτε νομικά επιχειρήματα και δικαιολογίες. Γιατί αντιστοίχως η δική σας διακυβέρνηση του τόπου ήταν σκιώδης και θλιβερή, γι' αυτό άλλωστε οδηγήθηκε ο τόπος στη χρεοκοπία. Η αλλαγή του στάτους στις βουλευτικές ασυλίες στο άρθρο 62. Ας χειροκροτήσουμε επιτέλους ότι το άρθρο 86 αλλάζει με τη διακομματική στήριξη της Βουλής των Ελλήνων. Δυνατότητα διατύπωσης και από την αντιπολίτευση αιτήματος για εξεταστική επιτροπή με 10 μόνο υπογραφές. Αλλαγή του τρόπου εκλογής των διοικήσεων των ανεξάρτητων αρχών, άρθρο 101α. Κατοχύρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, άρθρο 21. Εξίσωση των δικαστών της στρατικής δικαιοσύνης με τους συναδέλφους τους της τακτικής δικαιοσύνης, άρθρο 96. Και η δυνατότητα νομοθέτησης με λαϊκή πρωτοβουλία. Να περάσουμε τώρα στις τοποθετήσεις των αρχηγών της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος. Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φόφη Γεννηματά, χαρακτήρισε άτολμη αλλά αναγκαία την αναθεώρηση του Συντάγματος, κάνοντας λόγο για αλλαγές διατάξεων ουσίας. Το Δημοκρατικό Σύνταγμα είναι μία αυταπάτη, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Μιλάμε για το Σύνταγμα όταν το κράτος είναι υπό επιτροπή, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ενώ ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης, έκανε λόγο για μία ακόμη χαμένη ευκαιρία συνταγματικής αναθεώρησης. Κατά την έναρξη της συζήτησης για την ψήφιση των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος, το λόγο έλαβαν οι αρχηγοί των κομμάτων της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Έχουμε μια άτολμη αλλά αναγκαία αναθεώρηση που δεν αποτελεί χαμένη ευκαιρία διότι επιφέρει κάποιες ουσιαστικές αλλαγές, τόνισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φόφη Γεννηματά. Σε 10 χρόνια από τώρα, όταν θα είναι νοητή η συζήτηση για την επόμενη αναθεώρηση, θα δώσουμε κι εμείς λογαριασμό για την άτολμη αλλά αναγκαία αναθεώρηση του 2019. Χάθηκε η ευκαιρία. Δεν έγιναν όλα όσα χρειαζόμαστε. Όλα όσα οι πολίτες προσδοκούν. Αυτή η αναθεώρηση όμως δεν είναι ένα νέο 2008. Δεν είναι μια χαμένη ευκαιρία. Το εγχείρημα έχει θετικό πρόσημο τελικά. Μια διαδικασία σύντομη αλλά ουσιαστική. Κυβέρνηση και κόμματα που στηρίζουν το Αντιλαϊκό Σύνταγμα συγκλίνουν στην ίδια πολιτική στρατηγική της κυβερνητικής σταθερότητας, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Υπήρξε σύμπτωση όσον αφορά την απόρριψη όλων των προτάσεων του ΚΚΕ και στην προτείνουσα προηγούμενη και στην σημερινή αναθεωρητική βουλή.
προτάσεις του ΚΚΕ που είχαν να κάνουν με την διεύρυνση λαϊκών δημοκρατικών δικαιωμάτων, κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, με την κατάργηση των προκλητικών προνομίων των εφοπλιστών του ξένου κεφαλαίου, με την κατάργηση έστω κάποιων αναχρονισμών που επιβιώνουν στο Σύνταγμα. Κυρίες και κύριοι, ξέρετε πολύ καλά πως δεν έχουμε αυταπάτες, ότι μπορεί να υπάρξει ένα πραγματικά δημοκρατικό προοδευτικό σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου. Μιλάμε για το Σύνταγμα όταν το κράτος είναι υπό επιτροπία, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Μιλάμε για το Σύνταγμά μας, μιλάμε για μια κορυφαία μεταρρύθμιση όταν το κράτος είναι υπό επιτροπία. Όταν δηλαδή οι νόμοι ελληνικοί υποκαθίστανται από τις ευρωπαϊκούς και τις οδηγίες και την Επιτροπία. Δεν είναι ένα είδος αυτηριτισμού αυτό, Πρωθυπουργέ μου? Σαφώς και είναι. Είναι. Γιατί σας είπα, κάνετε κρίνες στην πόλη, κάνετε ωραία νερά, ωραίες λεκάνες, αλλά δεν έχει νερό η πόλη. Για αλλαγές που εξυπηρετούν κομματικά συμφέροντα, κατηγόρησε την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης, ενώ έκανε λόγο για μία ακόμη χαμένη ευκαιρία συνταγματικής αναθεώρησης. Μια ακόμα χαμένη ευκαιρία μιας συστημικής και συστηματικής συνταγματικής αναθεώρησης. Σε πλήρη αντίθεση με αυτή την κουρασμένη στάση, εμείς στο Μέρα 25 καταθέσαμε και καταθέτουμε μετρημένες προτάσεις που συστηματικά προκρίνουν ένα σύνταγμα αρρωγό του απαραίτητου αγώνα για την προστασία των ανθρώπων από την απαλωτρίωση, την αλωτρίωση, τον αυταρχισμό και την πλήρη απώλεια του δημοκρατικού ελέγχου πάνω σε αυτά που έχουν σημασία για τις ζωές των πολιτών. Ο κρατικός προϋπολογισμός αποπνέει αισιοδοξία, αλλά δεν υπερβαίνει τα όρια του ρεαλισμού, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, κλείνοντας τη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής επί του προϋπολογισμού του 2020. Ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός καταδεικνύει πως η οικονομία της χώρας έχει θετική δυναμική, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι μαγικές συνταγές για οριστικές λύσεις δεν υφίστανται, αβεβαιότητες εξακολουθούν να υπάρχουν και οι κίνδυνοι παραμονεύουν. Όπως ανέφερε, τόσο ο προϋπολογισμός όσο και το φορολογικό νομοσχέδιο και το σχέδιο Ηρακλής για τα κόκκινα δάνεια θα ψηφιστούν πριν από τα Χριστούγεννα. Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι ο στόχος για ολόπλευρη ισχυροποίηση της χώρας στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκηνή επιβάλλει κοινωνικές και πολιτικές συγκλίσεις, δημιουργικές συνθέσεις, εθνικό σχέδιο και σκληρή δουλειά από όλους. Μέσα στους πρώτους 4 μήνες διακυβέρνησης, ως Υπουργείο Οικονομικών, πρώτον, καλύψαμε το σημαντικό δημοσιονομικό κενό για το 19, ύψους 396 εκατομμυρίων ευρώ, που άφησε παρακαταθήκη η προηγούμενη κυβέρνηση. Ο κρατικός προϋπολογισμός επιδιώκει και εν πωλής επιτυγχάνει μια καλή ισορροπία μεταξύ οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Μέχρι σήμερα δημιουργήθηκε επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, περίπου μισό δις δημιουργήθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση και διανεμήθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση με τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, μεσαία τάξη, επιχειρήσεις, ασφάλεια, καθημερινότητα των πολιτών. Εχμές κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τον προϋπολογισμό του 2020 άφησαν ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο πρώην Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, αναφέροντας ότι ο κορμός του νέου προϋπολογισμού είναι ταξικός και αντιαναπτυξιακός, σημειώνοντας παράλληλα ότι καταραίει το αφήγημα περί μεσαίας τάξης. Το δημοσιονομικό περιθώριο δίνεται κατά προτεραιότητα στην μεγάλη επιχειρηματικότητα και όχι προφανώς στα μεσαία και χαμηλά στρώματα. Προϋπολογισμός του 2020 εμφανίζει 367 εκατομμύρια λιγότερα για πρώτη φορά μετά από 5 δύσκολα χρόνια. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί πιστεύετε ότι τα χρήματα για την πρόνοια δεν πηγαίνουν στην ανάπτυξη, αλλά χάνονται. Τη μισή από τη δική σας παρέμβαση πάει σε νοικοκυριά με πλούτο πάνω από 500.000. Αν αυτό δεν είναι ταξικό, η μισή σας παρέμβαση στο ένφια να πάει για ανθρώπους που έχουν πλούτο πάνω από 500.000, δεν ξέρω τι είναι. Με τη δική μας τη μεταρρύθμιση, την οποία την έχουν καθυβρίσει από το πρωί μέχρι το βράδυ πολλοί δημοσιολογούντες, και ο ΕΦΚΑ ισορρόπησε και εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος πέρασε στο πράσινο.
από το κόκκινο. Αλλά δεν σας άρεσε, γιατί είναι δημόσια, γιατί είναι αναδιανεμητική και βεβαίως κάνει και την πρωτοτυπία να τηρεί και το Σύνταγμα. Πραγματικά η μεσαία τάξη δεν υπάρχει πουθενά στον προϋπολογισμό σας. Σε αυτήν θα πρέπει να απολογηθείτε. Στα ασφαλιστικά υπάρχει μια αισιοδοξία, γιατί κάνουμε μια αλλαγή στο πιο δύσκολο κομμάτι και το πιο αποτυχημένο του συστήματος ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν να συνδέσει το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών με τις εισφορές τους. Στα κόκκινα δάνεια βάλατε 150 και είναι 10.000 ευρώ. Πληρώθηκε κακώς καθυστερημένα επίδομα των ΑΜΕΑ του 18 το 19. Αυτό δημοσιονομικά θα πάει πίσω στο 18, στον προϋπολογισμό όμως εμφανίζεται ότι πληρώθηκε το 19. Δεν μπορείτε να θεωρείτε ότι αυτό είναι, δείχνει ότι δόθηκαν περισσότερα χρήματα. Δηλαδή, καταλαβαίνω την επιχειρηματολογία, αλλά θεωρώ ότι είναι υπερβολικό να λέτε ότι υπάρχει μείωση σε αυτόν τον τομέα, όταν πραγματικά δεν υπάρχει. Εκείνο που πρέπει να μας λέτε και να μας το λέτε όχι με πολιτικές τοποθετήσεις, αλλά με την βάση των αριθμών, είναι αν με το 2,8 μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα που μας έχει δεσμεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να αυξάνουμε τα ληξιπρόθεσμα. Το περισσότερο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφείλεται σήμερα σε γραφειοκρατικούς λόγους. Ακόμη και στις συντάξεις και στις επιστροφές φόρων και κυρίως στις δαπάνες του δημοσίου. Στα νοσοκομεία, ας πούμε, είναι σίγουρο ότι είναι, κακές διαδικασίες. Ειδικό αποθεματικό για πρόσθετες δαπάνες περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του 2020 σύμφωνα με τον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, ο οποίος απάντησε στην κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης για υπερφορολόγηση των πολλών και ωφέλη μόνο για τους λίγους. Κατά την επί της αρχής συζήτηση υπέρ του προϋπολογισμού τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ κατά τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και Μέρα 25, ενώ η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια. Ο προϋπολογισμός αποτυπώνει τις προοπτικές εξαγγελιών που υλοποιούνται για επενδύσεις, δείχτη προστασίας των αδυνάτων και φορολογική ελάφρυνση των φυσικών προσώπων, τόνισε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μανούσος Βολουδάκης. Κεντρική αντίληψη αυτής της πολιτικής είναι ότι η ευημερία θα επανέλθει στη χώρα όταν κινητοποιηθούν επενδύσεις, εγχώριες και ξένες, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Δεν παραβλέπει όμως η οικονομική αυτή αντίληψη και την ανάγκη να απλωθεί ένα δίχτυ προστασίας για τους πιο αδύναμους απέναντι στον κίνδυνο της φτώχειας, αλλά και την ανάγκη της ελάφρυνσης της φορολογικής επιβάρυνσης των φυσικών προσώπων. Κατά του προϋπολογισμού τάχθηκε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Παπανάτσιου, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ για 29 άδικους φόρους και τώρα διατηρεί τους 28 από αυτούς. Ο πρώτος προϋπολογισμός που καταθέτεται σαν κυβέρνηση μετά το τέλος των μνημονίων αποστρέφει το βλέμμα του από την κοινωνία και καταρρύπτει μία προς μία τις προεκλογικές σας εξαγγελίες. Δεν είναι κοινωνικός, δεν είναι αναπτυξιακός, ενώ είναι ασύμβατος ακόμη και με τους δικούς σας στόχους για ανάπτυξη με ρυθμούς 3 ή 4%. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολουθεί την ίδια οικονομική πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ, ανέφεραν ο εισηγητής του Κινάλ Κώστας Σκανδαλίδης και ο εισηγητής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, ενώ και οι δύο δήλωσαν ότι καταψηφίζουν. Ο προϋπολογισμός του 2020, σαν συμπέρασμα, είναι ακόμα ένας αντιαναπτυξιακός και κοινωνικά άδικος προϋπολογισμός, με βασικά θύματα τα μικρομεσαία εισοδηματικά στρώματα. Είναι στηριγμένος στη διαρκή φορολογική επιβάρυνση των μικρομεσαίων εισοδημάτων, στις χαμηλές δημόσιες επενδύσεις και στην τεχνητή, όπως είπα προηγούμενα, συγκράτηση των δαπανών. Ο κρατικός προϋπολογισμός που κατέθεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το 2020 αποτυπώνει με ανάγλυφο τρόπο, με ιδιαίτερη σαφήνεια, τη συνέχιση της πολιτικής που ακολουθήθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ πέρα προκαλεί εντύπωση η άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει ένα δικό του προϋπολογισμό όπως είναι αυτός του 2020, από τη στιγμή που αποτυπώνει στο σύνολό του το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας, το οποίο έχει ψηφίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επιφυλάξεις εξέφρασε η Ελληνική Λύση, ενώ κατά του προϋπολογισμού τάχθηκε το Μέρα 25. Ο προϋπολογισμός που καταθέσατε δεν έχει κανένα πολιτικό όραμα και κανέναν οικονομικό σχεδιασμό.
αποτελώντας μόνο ένα διαχειριστικό εργαλείο για τον έλεγχο των εισπράξεων. Πρέπει να ψάξει κανείς για να βρει τις διαφορές από το προηγούμενο προϋπολογισμό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας εκπλήσει αυτό. Δεν διαφοροποιείστε ουσιαστικά παρά μόνο στο ταξικό χαρακτήρα των μικρών διαφορών σας. Στο ταξικό πρόσημο. Σε παρέμβασή του, ο Υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης και απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, επεσήμανε ότι ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει ειδικό αποθεματικό για πρόσθετες δαπάνες σε κρίσιμους τομείς. Για το επίδομα θέρμανσης, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, πρώτον να ξεκαθαρίσουμε ότι τα 68 είναι μεγαλύτερα από τα 59. Αυτό είναι μια πρώτη παρατήρηση. Επίσης, πρόσθετα χρήματα, αν χρειαστεί, θα δώσουμε από το αποθεματικό στο 20, αν υπάρξουν προβλήματα. Αλλά θέλω να καταλάβει ο κόσμος κάτι πολύ ουσιαστικό. Επί ΣΥΡΙΖΑ, για να πάρεις επίδομα, έπρεπε να έχεις μετρητά στο χέρι. Για να πάρεις 300 ευρώ, έπρεπε να έχεις 2.000 ευρώ μετρητό ζεστό χρήμα να δώσει για πετρέλαιο προηγουμένως. Ποιος συνταξιούχος των 400-500 ευρώ είχε ή 600 2 χιλιάρικα στην άκρη κάθε χειμώνα για να παίρνει πετρέλαιο. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση για τους πολίτες έδωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης, ο οποίος περιγράφοντας τους στόχους του προϋπολογισμού για το 2020, τόνισε ότι καταπολεμάται η φοροδιαφυγή και μπαίνει τέλος στον παραλογισμό της υπερφορολόγησης. Για αντιαναπτυξιακό προϋπολογισμό με επιπλέον επιβαρύνσεις ύψους 323 εκατομμυρίων ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και μέτρα που επιφέρουν πλήγμα στους ελεύθερους επαγγελματίες, έκανε λόγο για αντιπολίτευση. Στην τρίτη κατά σειρά συνεδρίαση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2020, ο Υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης υπογράμμισε ότι επιτυγχάνεται ο στόχος για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Κάνουμε ταυτόχρονα και μια ηράκλεια προσπάθεια για τη μείωση των κόκκινων δανείων, που φαίνεται από τα στοιχεία που βλέπουμε ότι θα πετύχει την πρώτη εικόνα, και κάνουμε και μια προσπάθεια, αυτή θα είναι μη διαρκής προσπάθεια, για να μειώσουμε γραφειοκρατία και να τερματίσουμε τις ιδεολειψίες για να διευκολύνουμε την πραγματοποίηση των επενδύσεων. Εμείς προεκλογικά είπαμε κάτι με πολύ σαφήνεια. Πρώτα αξιοπιστία, μετά διαπραγμάτευση. Αυτός ο προϋπολογισμός πράγματι καταπολεμά τη φοροδιαφυγή. Το 2020 από τις περίφημες ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν προβλέπουμε ούτε ένα ευρώ σε φόρο. Είναι όλα από φοροδιαφυγή που θα έρθουν. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι μειώσαμε τον ένφια. Παραπάνω από ό,τι είχατε προβλέψει, και αυτή η μείωση υπάρχει και στο προϋπολογισμό του 20 προφανώς και στα επόμενα χρόνια. Και αφορά κατά κύριο λόγο τη μεσαία τάξη. Δεύτερον, μειώσαμε ασφαλιστικές εισφορές. Ο κ. Κυλακάκης επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης και το τεράστιο επενδυτικό κενό που είχε ως αποτέλεσμα, όπως ανέφερε, η χώρα μας να βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση με επενδύσεις στην Ευρώπη. Το κλειδί της αποτυχίας της χώρας τα τελευταία χρόνια είναι αυτό το τεράστιο επενδυτικό κενό, και το επενδυτικό κενό έχει βασική αιτία την υπερφορολόγηση των επενδύσεων. Γιατί βάζατε παραπάνω υπερπλεονάσματα από αυτά που ζητούσαν οι δανειστές στον προϋπολογισμό σας? Δεν απαντάτε. Για κάθε ευρώ που δώσατε στην τριετία παίρνατε 4 από τους πολίτες, κάθε επιπλέον ευρώ από τους προϋπολογισμούς, και τους χρεώνατε άλλα 6 σε φορολογικό βάρος. Ένα δίνατε, 10 χρεώνατε. Και τα περισσότερα από τα επιπλέον πήγαιναν στους δανειστές. Η νέα κυβέρνηση με τον παρόντα προϋπολογισμό δεν θα επιτρέψει επουδενή να υπομισθούν υπέρμετρο φορολογικό βάρος οι φορολογούμενοι και η ελληνική οικονομία. Οι Έλληνες φορολογούμενοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πληρώσουν 323 εκατομμύρια περισσότερη φορολογία παρά τις μεγάλες υποσχέσεις σας και τις προεκλογικές σας εξαγγελίες. Μειώνει κατά επιπλέον 37 εκατομμύρια τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων σε σύγκριση με το 2019. Τα σώματα ασφαλείας επίσης χρειάζονται στελέχωση. Στόχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να δοθεί τέλος στον παραλογισμό της υπερφορολόγησης. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στερούσε πολύτιμους πόρους από την οικονομία λόγω της κατά πολύ υπέρβασης των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα.
Να μείνουμε στο θέμα, καθώς κατά τη δεύτερη συνεδρίαση στην Επιτροπή Οικονομικών για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού, το λόγο πήραν ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, καθώς και οι ειδικοί εισηγητές των κομμάτων. Στη διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων συνεχίστηκε η εξέταση του σχεδίου νόμου για τον προϋπολογισμό του 2020, με το λόγο να λαμβάνουν οι ειδικοί εισηγητές των κομμάτων, καθώς και ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Φραγκίσκος Κουτεντάκης. Η γνώμη μας σαν Γραφείο Προϋπολογισμού είναι η ίδια που εκφράσαμε και για το προσχέδιο, ότι επιτυγχάνει επί της αρχής το δημοσιονομικό στόχο. Έχει ωστόσο τρεις σημαντικές αβεβαιότητες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά στη διάρκεια του έτους. Η μία έχει να κάνει με την δυνατότητα των φορέων της κεντρικής και της γενικής κυβέρνησης να μειώσει τις δαπάνες στο προβλεπόμενο ύψος. Η δεύτερη βεβαιότητα έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα της αυστηροποίησης, ας πούμε, των ηλεκτρονικών συναλλαγών, το αν τελικά δηλαδή θα καταφέρει να αποδώσει τα επιπλέον έσοδα στο ποσό που προβλέπεται. Και η τρίτη αβεβαιότητα έχει να κάνει με το ρυθμό μεγέθησης. Αν θα είναι δηλαδή στο 2,8% του ΑΕΠ όπως προβλέπει ο προϋπολογισμός, ή θα είναι κάπου χαμηλότερο όπως προβλέπουν οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί. Για πρώτη όμως φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επισκόπησης και διαρκούς αξιολόγησης δαπανών και πολιτικών που συνδέονται με αυτές τις δαπάνες. Ουσιαστικά για πρώτη φορά υπάρχει συνολική αλλά και λεπτομερής αξιολόγηση των δημοσίων δαπανών σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα διακυβέρνησης, από τα Υπουργεία ως και όλους τους εποπτευόμενους φορείς. Πρόκειται για ένα προϋπολογισμό που δεν είναι ούτε αναπτυξιακός ούτε κοινωνικός. Δεύτερον, διαψεύδει τις ελπίδες για ανακούφιση της μεσαίας τάξης. Υπολογίζουμε μεσαία τάξη από 20 έως 50.000 ευρώ ετησίως, στην οποία εκτός από τους αυτοαπασχολούμενους συμπεριλαμβάνουμε και τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και τους αγρότες. Όσο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αποδέχεται τα υψηλά και εκτός λογικής πρωτογενή πλεονάσματα, όσο αντιγράφει τη συνταγή του ΣΥΡΙΖΑ για τη δίθεν κοινωνική πολιτική, όσο δεν διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες και αμοιβές συνεργασία, δεν υπάρχουν πραγματικές προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό που χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο είναι η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια, δεδομένου τα συμπεράσματά του δεν βασίζονται σε δεδομένα, αλλά βασίζονται στον νόμο των πιθανοτήτων. Και συμπεράσματα που έχουν ποσοστά και συντελεστές, αλλά βασίζονται σε πιθανότητες, όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουν αυξημένες πιθανότητες να αποτύχουν. Ακόμη και αυτές οι ήδη περικομμένες δαπάνες, δημόσιες επενδύσεις, κάθε χρόνο μένουν ανεκτέλεστες, με ποσοστό τουλάχιστον 10% για να υπηρετούν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Στη συνέχεια, το λόγο έλαβαν και οι υπόλοιποι ειδικοί εισηγητές. Φέρνει φοροελαφρύνσεις και φορολογικά κίνητρα που ξεπερνούν το 1 δις και μέσω της εφαρμογής της νέας οικονομικής πολιτικής δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση φυσικά της κατανάλωσης. Χαρίζεται στους ανθρώπους που πτώχευσαν τη χώρα, στην κυριολεξία την πτώχευσαν, τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις. Και τους έχετε σε καθεστώς οσυλίας και τα αφήνετε το αυταπάγγελτα κατέγκληση. Κατέγκληση δηλαδή να καταγγείλω εγώ τον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Και όταν στο άρθρο 86 είχατε μοναδική ευκαιρία να ξεκαθαριστεί το τοπίο για τη χώρα, όχι για το κόμμα σας, για όλα τα κόμματα, δεν το κάνατε. Η αξιοπιστία σας είναι στον αδύρ. Ο προϋπολογισμός που φέρνετε υπονοδεύει την ανάπτυξη, καθώς δεν είναι ούτε κοινωνικά δίκαιος, δεν έχει αναπτυξιακό πρόσημο. Δεν στηρίζει τα μικρομεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, δεν προωθεί τις δημόσιες επενδύσεις. Η βελτίωση της θέσης της μεσαίας τάξης αποτελεί σταθερή στόχευση της κυβέρνησης, επισήμανε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την έναρξη επεξεργασίας του φορολογικού νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Νομοσχέδιο με το οποίο θεσπίζονται μεταξύ άλλων φορολογικές ελαφρύνσεις για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, καθώς και σειρά άλλων αναπτυξιακών μέτρων για την τόνωση της οικοδομής και της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο με το οποίο επιδιώκεται η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και η ελάφρυνση φορολογίας φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, είπε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος τόνισε ότι τα μέτρα στοχεύουν κυρίως στη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Η στόχευση της πολιτικής σε όλα τα πεδία της δημόσιας σφαίρας
είναι κυρίως στη μεσαία τάξη και στα χαμηλότερα εισοδήματα. Και τονίζω ότι από αυτό το πλάγμα των μέτρων που μέχρι σήμερα έχουμε υλοποιήσει, όχι μόνο στο φορολογικό νομοσχέδιο, ικανοποιούμε όλη την κοινωνία. Δεν έχει ταξικό πρόσημο η πολιτική μας, αλλά κυρίως το 89% αυτών που αφορούν τα χαμηλότερα και τα μεσαία εισοδήματα. Μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η μείωση του χαμηλού φορολογικού συντελεστή στο 9 από 22% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, η μείωση του συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων από 28% στο 24% και η αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Η πρώτη και κύρια κατεύθυνση αυτού του νομοσχεδίου είναι η μείωση των φόρων. Πρόκειται για το δεύτερο κύμα μείωσης των φόρων από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με συνέπεια στις δεσμεύσεις μας. Για υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης έκανε λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται λοιπόν με αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο για μια δίκαιη συμφωνία, μια κοινωνική συμμαχία μεταξύ του κράτους και των φορολογουμένων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμπιστεύεται τους πολίτες, προτάσει τη μείωση των φόρων και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν στην ανόρθωση της οικονομίας, ζητώντας αποδείξεις στις συναλλαγές τους και χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, προκειμένου να περιοριστούν οι θύλακες της φοροδιαφυγής. Προστάτεται φόρους και ευνοείται τις μεγάλες επιχειρήσεις, αντέτεινε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 8.500 ευρώ και είχαν αφορολόγητο, με τα λίγα φορολογικά που ξέρω, τι όφελος θα έχουν από τις δικές σας διατάξεις? Και όταν λέτε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι μικρές και οι μισές επιχειρήσεις που έχουν μικρά κέρδη, πολύ λίγο όφελος θα δούνε από τα θέματα των μερισμάτων, της μείωσης του συντελεστή κτλ. Οι μεγάλες και οι πολύ μεγάλες βεβαίως και θα δούνε όφελος. Αρνητική επί της αρχής ή σε συγκεκριμένα άρθρα ήταν οι εισηγητές των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Για μια ακόμη φορά φαίνεται ότι ποντάρετε στο γνωστό υποζύγιο τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα για να στηριχθούν τα υπερβολικά προνεράσματα των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού του 20, όπως τα έχουμε αναλύσει όλες αυτές τις μέρες που προηγήθηκαν, για ακόμη μια φορά φαίνεται οι φόροι επιγαθών και υπηρεσιών θα είναι αυξημένοι κατά 979 εκατομμύρια ευρώ και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 264 εκατομμύρια ευρώ. Μονιμοποιείται με το φορολογικό νομοσχέδιο τους διάφορους έκτακτους φόρους που μπήκαν τα μνημονιακά χρόνια. Και ήταν έκτακτοι. Και σήμερα λέτε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Ότι είμαστε στις συνθήκες ανάπτυξης. Γιατί λοιπόν νομιμοποιείτε αυτούς τους έκτακτους φόρους? Δεν εξετάζεται πουθενά η ειδική φορολόγηση ελληνικών επιχειρήσεων ή Ελλήνων εργαζομένων, κυρίως επιστημόνων, στην αλλοδαπή ως κίνητρο επαναπατρισμού. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, αποσπασματικά, αντιμετωπίζεται η ειδική φορολόγηση μόνο των συνταξιούχων του εξωτερικού και εκείνων που θέλουν να επενδύσουν πάνω από 500.000 ευρώ. Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πληρώσουν και οι μετοχοί τους θα πληρώσουν λιγότερο χάρη στη μείωση του εταιρικού συντελεστή, την οριζόντια μείωση. Θα πρέπει να μείνει σταθερή η φορολογία της μεγάλης, να μειωθεί ουσιαστικά για τις μεσαίες στο 20% και έως και το 15% για τις μικρές. Να μείνουμε στο φορολογικό νομοσχέδιο, καθώς το στόχο της κυβέρνησης για διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ώστε να μειωθεί περαιτέρω η φορολόγηση, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρα στην αρμόδια επιτροπή. Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν οι περισσότεροι φορείς που κατέθεσαν τις απόψεις τους. Διεύρυνση της φορολογικής βάσης για περαιτέρω μείωση των φόρων, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Δική μας επιλογή είναι να πάμε να διευρύνουμε τη φορολογική βάση με τρεις τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Παγκοσμίως, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι ένα κομβικό στοιχείο να διευρύνει τη φορολογική βάση μειώνοντας τη φοροδιαφυγή. Ο δεύτερος τρόπος είναι με τις αντικειμενικές αξίες και την ακίνητη περιουσία. Σας προειδεάζω ότι η άσκηση την οποία θέλουμε να ολοκληρώσουμε το Μάιο, εκτιμούμε ότι θα ενταχθούν περισσότερο από 3.000 επιπλέον ζώνες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, οι οποίες και θα προσθεθούν στις υφιστάμενες 10.216 ζώνες. Και όλες αυτές οι ζώνες είναι εντός σχεδίου πόλης, ενώ αναπροσαρμογή της προσέγγισης θα υπάρξει και για τις εκτός σχεδίου πόλης περιοχές. Άρα διευρύνουμε την γκάμα, έτσι ώστε να μειώσουμε τη φορολόγηση αυτών των πολιτών που επί χρόνια πληρώνουν.
Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν μεταξύ άλλων οι εκπρόσωποι των λογιστών φοροτεχνικών, του ΣΕΒ, των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης, των ορκωτών λογιστών και των εισαγωγέων αντιπροσώπων αυτοκινήτων. Θετικά κρίνεται από την ΠΟΦΕ το σύνολο του νομοσχεδίου και η φορολογική ανάσα που δίνεται στα φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις μέσα από το παρόν νομοσχέδιο. Είναι ίσως το πρώτο νομοσχέδιο των τελευταίων ετών που δεν περιέχει διατάξεις νέων φόρων. Θεσμοθετεί, μεταξύ άλλων, μια σειρά από θετικά μέτρα που αποσκοπούν στην αναζωογόνηση της οικονομίας, αναφέρω πολύ γρήγορα τη μείωση των βασικών συντελεστών σε κέρδη και μερίσματα, τις διατάξεις για την κινητοδότηση των στελεχών και την επιτυχία των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στις startups, τη βελτίωση για την αντιμετώπιση των παροχών προς εργαζόμενους, κάρτα διαδρομών, αυτοκίνητα κτλ. Οι εταιρείες του κλάδου χρηματοδοτικών μισθώσεων leasing θεωρούν σωστή την προτινόμενη νομοθετική ρύθμιση για κατάργηση της φοράς του νόμου 128 του 1975. Το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ίσως για πρώτη φορά μέσα στην κρίση δεκαετία δίνεται μια ανάσα αισιοδοξίας στο συνεπή φορολογούμενο πολίτη. Το κράτος εισπράττει με τα αυτοκίνητα που πουλάμε τώρα περί τα 610 εκατομμύρια ευρώ από το ΦΠΑ και από το τέλος ταξινόμησης, και ως εκ τούτου η άνοδος της αγοράς θα είναι κάτι το οποίο θα επωφελήσει πάρα πολύ τα έσοδα του κράτους και φυσικά την ασφάλεια των μεταφορών αλλά και το περιβάλλον. Ενστάσεις για τον τρόπο φορολόγησής τους εξέφρασαν εκπρόσωποι από την Ένωση Πλειοκτητών Σκαφών Τουρισμού, η Ένωση Παράκτιων Αλιέων και εκπρόσωποι φορέων στον τομέα κατασκευών για ενεργειακές αναβαθμίσεις. Για μας και πάλι υπάρχει μια αύξηση επιπλέον στους φόρους, το οποίο για μας έχει καταντήσει ένα συνηθισμένο και μια μόνιμη συζήτηση κάθε φορά που βρισκόμαστε εδώ. Υπάρχει τεράστια παραοικονομία από την είσοδο από το βορρά υλικών, συστημάτων και υπηρεσιών, τα οποία είναι απιστοποίητα, επικίνδυνα για την υγεία και επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα υλικά, τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπόκεινται σε κανένα έλεγχο. Ευνοϊκότερη πολιτική για τους πολυτέκνους, ζήτησε εκπρόσωπος των πολυτέκνων. Απαντώντας ο Υπουργός Οικονομίας Χρήστος Σταϊκούρας, τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να μεριμνά για τις ευάλωτες ομάδες. Ενώ ο Υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεζιρόπουλος, επεσήμανε ότι αυξάνεται το αφορολόγητο. Η πολιτική δεν γίνεται με εντυπώσεις. Είπατε να κερδίσουμε τις εντυπώσεις. Η πολιτική γίνεται με ουσία και γίνεται με πράξεις. Και θα διαπιστώσετε και επιπλέον πράξεις το επόμενο χρονικό διάστημα για την κατηγορία που εκπροσωπείτε. Δεύτερη παρατήρηση, εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικό αυτοματισμό. Η πολιτική μας είναι μη ταξική. Το έχουμε πει, δεν έχει ταξικό πρόσημο, θα βοηθήσουμε όλη την κοινωνία. Αλλά θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στα χαμηλότερα και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτά τα μέτρα που παίρνουμε είναι 1,2 εκατομμύρια συν το κενό 1 δισεκατομμύριο. Μας έλεγαν ότι για να πάρετε αυτά τα μέτρα θα το καταργήσει το αφορολόγητο, θα το μειώσει το αφορολόγητο. Όχι μόνο δεν μειώνουμε το αφορολόγητο, αλλά το αυξάνουμε. Οι προτινόμενες ρυθμίσεις ευνοούν όλα τα εισοδήματα, τόνισε στην κατάρθρωση ζήτηση του νομοσχεδίου ο Υπουργός Οικονομικών, παρουσιάζοντας αναλυτικά τους 10 άξονες του φορολογικού νομοσχεδίου. Ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας επανέλαβε ότι με τα μέτρα αυτά η κυβέρνηση αποσκοπεί στην ελάφρυνση της φορολογίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων και την υποβοήθηση της οικονομικής δραστηριότητας. Έντονη κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στα άρθρα για τη φορολόγηση των μισθωτών και των εξωχώριων εταιριών. Τα μέτρα έχουν ισχυρό μεταρρυθμιστικό πρόσημο με σκοπό να παραχθούν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την οικονομία και την κοινωνία, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών, παρουσιάζοντας αναλυτικά τους 10 άξονες του φορολογικού νομοσχεδίου. Μιλάμε για ένα συνεκτικό φορολογικό νομοσχέδιο που εδράζεται πάνω σε 10 άξονες. Μειώσεις φόρων για τα φυσικά πρόσωπα, μειώσεις φόρων για τα νομικά πρόσωπα, κλαδικές πολιτικές, πολιτικές για τους εργαζόμενους, πολιτικές για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πολιτικές για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Πολιτικές για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. 10 άξονες σε ένα συνεκτικό φορολογικό νομοσχέδιο. Στα μέτρα για την ενίσχυση της οικοδομής με την αναστολή του ΦΠΑ για 3 χρόνια, αναφέρθηκε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. 3 βασικά μέτρα που βοηθούν την οικοδομή, βοηθούν την κίνηση της αγοράς που είχε τελευταία χρόνια σαφέστατα παραλύσει. Οφελούνται τα μεγάλα και πολύ μεγάλα εισοδήματα, αντέτεινε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενο συγκεκριμένα παραδείγματα, προκαλώντας έτσι την αντίδραση του κυρίου Σταϊκούρα. Ένας συνταξιούχος χωρίς παιδιά και 12.000 ευρώ θα έχει όφελος 177 ευρώ το χρόνο ή 15 ευρώ το μήνα.
Ένας μισθωτός με ένα παιδί και 19.000 ευρώ εισόδημα θα έχει όφελος 20 ευρώ το χρόνο, δηλαδή περίπου 2 ευρώ το μήνα. Ένας μισθωτός με δύο παιδιά και 15.000 το χρόνο θα έχει όφελος 140 ευρώ ετήσια ή 12 ευρώ το μήνα. Κάνετε μια εντός αγωγικών λαθοχείρια. Καταρχήν δεν έχετε φέρει κανένα παράδειγμα με πάνω από ένα παιδί. Κανένα. Γιατί? Δεν έχετε παράδειγματα με δύο παιδιά ή με τρία παιδιά? Γιατί το αποφεύγετε? Γιατί με τέσσερα, με πέντε, που... Δεν θέλετε να φέρετε κανένα δύο παραδείγματα να τα συζητήσουμε? Γιατί μένετε μέχρι το ένα παιδί? Μάλλον οι συνεργάτες έχουν μέχρι ένα παιδί. Μισθωτοί και συνταξιούχοι μένουν εκτός των ελαφρύσεων, υποστήριξε ο Μιχάλης Κατρίνης από το Κίνημα Αλλαγής, ενώ ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ευνοεί τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μόνοι που θα έχουν κάποια μείωση φόρου είναι αυτοί που τα εισοδήματά τους δεν ξεπερνούν τα 15.000 ευρώ ετησίως, καταρρύπτοντας κάθε προεκλογικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας, και το λέω αυτό σε σχέση και με τις διατάξεις που είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση για το ασφαλιστικό. Πώς μπορεί να είναι πιο δίκαιο όταν η συμμετοχή των επιχειρήσεων, των πλουσίων δηλαδή αυτού του τόπου, συμμετέχει με όλο και λιγότερο ποσοστό στο σύνολο των φόρων? Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης ζήτησε την απόσυρση των άρθρων που ορίζουν τον τρόπο φορολόγησης των εταιριών επενδύσεων και των εξωχώριων εταιριών. Όλα αυτά τα άρθρα θεωρούμε ότι επιταχύνουν τον αθελληνισμό της Ελλάδας, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Τροπολογίες για μείωση του ΦΠΑ σε νησιωτικές περιοχές και κατάργηση προκαταβολής φόρου κατέθεσε ο αγορητής του Μέρα 25. Επιβεβαιώνεται τη μονιμότητα αυτών των έκτακτων μέτρων. Κάνετε τα μέτρα της κρίσης, που πλέον λέτε ότι τελείωσα τα μνημόνια. Λοιπόν, αφού τελείωσα τα μνημόνια, καταργήστε τα. Με τις ψήφους της πλειοψηφίας εγκρίθηκε ο απολογισμός και ισολογισμός του κράτους για το 2017. Πρόκειται για μια συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία που ωστόσο εξελίχθηκε σε μια συζήτηση με κυρίαρχα τα στοιχεία έντονης κριτικής απέναντι στην προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τα αποτελέσματα της εφαρμογής του τρίτου οικονομικού προγράμματος προσαρμογής και αναφορές στα πρωτογενή πλεονάσματα του 3,5% και τις επιπτώσεις του στην οικονομία και τους φορολογούμενους. Αρνητική ήταν η ψήφος του Κοινάλ της Ελληνικής Λύσης, του ΜΕΡΑ25 και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στον απολογισμό-ισολογισμό του 2017, χρονιά μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας, με τον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη να εισηγείται την υπερψήφισή του για λόγους συνέχειας του κράτους. Ο Υφυπουργός Οικονομικών αναγνώρισε ως μόνο θετικό την ακριβή αποτύπωση της ταμιακής του πλευράς, διαφωνώντας ωστόσο με το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που εφάρμοσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 4 δισεκατομμύρια περισσότερο πλεόνασμα από αυτό που ζητούσε ο κύριος Σόιμπλε. 4 δισεκατομμύρια είναι, νομίζω, 2 φορές το mail Χαρδούβελη. Η πολιτική του μαξιλαριού ήταν λάθος. Μπορεί να μην το θέλετε να το παραδεχτείτε, η υπερβολική περιοριστική πολιτική που προσέθεσε δισεκατομμύρια, 11,4 δισεκατομμύρια πέραν των υπερπλεονασμάτων, δεν υπήρχε λόγος να γίνει. Το μεγάλο μαξιλάρι που εσείς στο προσχέδιο λέτε ότι ήταν θετικό, ήταν η εμπειρία της Πορτογαλίας, και όταν με ρωτάνε γιατί το φτιάξετε αυτό το μαξιλάρι, για να το έχουν οι άλλοι, οι επόμενοι, έτσι λένε πολλοί, λέμε ότι δεν είμαι σαν τα μούτρα τους. Το μόνο που καταφέρανε τότε ήταν η υπερφορολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων, εφαρμόζοντας πιο σκληρή λιτότητα, και το μόνο αποτέλεσμα ήταν να μοιραστούν τελικώς μερικά ψίχουλα με τη μορφή πενιχρών επιδομάτων σε πολίτες. Μεγάλη ευθύνη οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, γιατί αντί να υποστηρίξουν και να έχουν το θάρρος της γνώμης ότι λέει ανοησίες στο Δουνουτού ότι θα φτάσουμε σε 1% πλεόνασμα, γιατί είχαν σχεδόν τους ίδιους υπολογισμούς που είχαμε εμείς, είπα να γίνει ο συμβασμός, γιατί τα έχει βρει το Δουνουτού με το Σόιμπλε. Αμφισβητήσατε την καθαρή έξοδο και όμως πετύχαμε την καθαρή έξοδο. Και βεβαίως η εικόνα της χώρας δεν ήρθε ως κεραυνός ενεθρία. Πρόκειται για ένα απολογισμό που πετύχει δημοσιονομικά μέτρα περίπου 4 δισεκατομμύρια. Το τίμημα που πλήρωσε η χώρα για την καταστροφική πολιτική του πρώτου εξαμήνου του 2015 και της τραγικής διαπραγμάτευσης που ακολούθησε και οδήγησε στο τρίτο και επαχθέστερο μνημόνιο. Εκεί που είμαστε μέτοχοι ως δημόσιο και εκεί που κατέχουμε περιουσία ως δημόσιο, πρέπει να ξέρουμε την πορεία των πραγμάτων, ούτως ώστε να μπορούμε και τους προϋπολογισμούς να καταλαβαίνουμε καλύτερα
και τους απολογισμούς, ισολογισμούς να ελέγχουμε καλύτερα όταν πηγαίνουμε προς τα πίσω. Νιώσαμε στο πετσί μας όλοι οι Έλληνες. Και ποιοι, ειδικότερα η μεσαία τάξη. Δηλαδή μια ανηλαιή υπερφορολόγηση σε βάρος των φορολογουμένων που είναι τα συνήθη υποζύγια. Ποιος πλήρωσε για αυτή τη δημοσιονομική εξυγίανση? Εδώ δεν χωράει καμία αμφιβολία. Τα λαϊκά στρώματα κλήθηκαν να πληρώσουν για αυτή τη δημοσιονομική εξυγίανση. Μεταβιβάστηκαν τα πάγια στο υπερταμείο, το οποίο ελέγχεται πλειοψηφικά από τους δανειστές δωρεάν, χωρίς καμία προηγούμενη εκτίμησή τους. Προτείνουμε την αναδιάρθρωση του χρέους με ρήτρα ανάπτυξης, όπως συνέβη και με τη Γερμανία μεταπολεμικά, όπως ανέφερα, ούτως ώστε να μειωθεί το πρωτογενές πλεόνασμα στο 0% και να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε. Αυτά που καταγράφονται για την, για την ταμιακή πλευρά της, του 2017 είναι σωστά. Και για αυτούς τους λόγους και για λόγους ευστάθειας και συνέχειας η κυβέρνηση εισηγείται την ψήφιση του απολογισμού και ισολογισμού του 2017. Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Στασούλας, απέστειλε συλληπιτήρια επιστολή προς τον πρόεδρο του Αλβανικού Κοινοβουλίου για τις οδυνηρές συνέπειες του ισχυρού σεισμού που έπληξε τη γειτονική χώρα. Ο κ. Στασούλας εξέφρασε τη συμπαράσταση της εθνικής αντιπροσωπείας και του ελληνικού λαού προς τον αλβανικό λαό, ευχόμενος οι έρευνες διάσωσης να καρποφορήσουν το ταχύτερο δυνατόν. Σε πολιτική αντιπαράθεση, εφόλης της ύλης εξελίχθηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου για τη ΔΕΗ. Αυστηρή κριτική προς την κυβέρνηση άσκησαν ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος και ο Γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης απάντησε στις αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας πως πολιτική απαξίωση της ΔΕΗ άσκησε στην πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική για την οποία, όπως είπε, πρέπει επιτέλους να απολογηθεί στον ελληνικό λαό. Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία με 153 ναι και 131 όχι, ύστερα από τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας. Με εκατέρωθεν αιχμές ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, διεξήχθη η συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, τον εξυγχρονισμό της ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κατά της κυβέρνησης έστρεψαν τα βέλη τους και οι αρχηγοί άλλων κομμάτων. Στην παρέμβασή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, έκανε λόγο για ένα ακόμα κρίκο στην αλυσίδα της απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης ενέργειας υπέρ των μονοπωλιακών ομίλων. Το νομοσχέδιο που φέρνετε, με πρόσχημα την τάχα σωτηρία της ΔΕΗ, είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα της απελευθέρωσης, της ιδιωτικοποίησης της ενέργειας που υλοποιείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Ο λαός γνωρίζει ποιοι ήταν και είναι οι μοναδικοί κερδισμένοι όλα αυτά τα χρόνια. Με δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Μονοπωλιακοί όμιλοι δηλαδή στην ενέργεια. Και πως χαμένοι είναι οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα σε ολόκληρη τη χώρα. Για ξεπούλημα της ΔΕΗ κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Αντί να κάνετε ορθολογιστική πολιτική, αφαιρώντας ΦΠΑ, ΕΜΚΑ, ΤΕΜΚΑ, πώς λέγονται όλα αυτά από μέσα και να μείνει μόνο το τιμολόγιο ώστε να δούμε τι χρωστάνε στη ΔΕΗ οι πόλεις να το πληρώσουν για να μην χάσουν την ατμομηχανή της οικονομίας, γιατί η ενέργεια, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η ατμομηχανή μιας οικονομίας. Είναι η ατμομηχανή της βιομηχανίας, της μεταπράτησης, ακόμη και της μεταποίησης, ακόμη και της αγροτικής οικονομίας. Και τι κάνουμε λοιπόν, φτάνουμε στο σημείο σήμερα να συζητάμε το ξεπούλημά της. Ως προήμιο μιας συνολικής επίθεσης στο όνομα του εξυγχρονισμού και της διάσωσης της ΔΕΗ, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ο επικεφαλής του ΜΕΡΑ25, Γιάννης Βαρουφάκης. Το νομοσχέδιό σας για τη ΔΕΗ είναι αντιφιλελεύθερο, αντεργατικό, αντικοινωνικό και ιδίως αντιοικολογικό. Γι' αυτό θα το καταψηφίσουμε. Είναι αντιφιλελεύθερο επειδή εξευτελίζει την έννοια της ελεύθερης αγοράς και του αγοραίου ανταγωνισμού. Αντεργατικό επειδή στοχεύει να καταργήσει ό,τι έχει μείνει σε αυτή τη χώρα που να προστατεύει τη μισθωτή εργασία. Ξεκινάτε από τη ΔΕΗ όπως η κυρία Θάτσερ ξεκίνησε με τους ανθρακορίχους για να χτυπήσετε το τομέα με το ισχυρότερο συνδικάτο ως προήμιο μιας συνολικότερης επίθεσης εναντίον όλων των εργαζόμενων και υπέρ της πλήρους εμπορευματοποίησης της εργασίας. Μέσα σε μερικούς μήνες κάνουμε για τη ΔΕΗ αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ ότι παράδοσε τη ΔΕΗ στο χείλος της κατάρρευσης. Καταργήσαμε τις δημοπρασίες νόμε,
από τις οποίες η ΔΕΗ έχασε 600 εκατομμύρια προς όφελος των ανταγωνιστών της. Και αυτό ήταν δώρο του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Κανονισμός εργασίας ΔΕΗ ανανεώσιμες ΑΕ. Σχέδιο μετά από το Διοικητικό Συμβούλιο της 24ης Ιουλίου 2017, το οποίο εγκρίθηκε και είναι κανονισμός της επιχείρησης. Πηγαίνετε παρακαλώ στο άρθρο 24 για την καταγγελία σύμβασης. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε για τη ΔΕΗ ανανεώσιμες αυτό που θεσπίζουμε σήμερα εμείς για όλη τη ΔΕΗ. Ντροπή! 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 Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χαρτσφάμελος, έκανε λόγο για μια αποτυχημένη συντηρητική συνταγή Τρόικας εσωτερικού που ξεπουλάει τη ΔΕΗ. Το σχέδιο της κυβέρνησης για την ενέργεια δεν είναι ο εξχρονισμός της ΔΕΗ, δεν είναι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν είναι ούτε καν η μεγιστοποίηση του ωφέλους του Δημόσιου Ταμείου που επικαλείται για το ξεπούλημα της ΔΕΗ ο κύριος Χατζηδάκης. Πρόκειται δυστυχώς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, για μια αποτυχημένη και αναχρονιστική συνταγή Τρόικας εσωτερικού ή αλλιώς η κλασική δεξιά συνταγή χρεοκοπίας εις βάρος της χώρας και των πολιτών. Νομοθετείται με συνοπτικές διαδικασίες και οδηγείται τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ στο άγνωστο χωρίς πηξίδα, υπογράμμισε ο ειδικός αγορητής του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Αρβανιτίδης. Η κυβέρνηση οδηγεί ΔΕΗ και ΔΕΠΑ στο άγνωστο χωρίς πηξίδα, ενώ συσάπε ειδικά με την τροπολογία της τελευταίας στιγμής, καθιστά τον Υπουργό παντοδύναμο ρυθμιστή και παραμερίζει επιδεικτικά την ανεξάρτητη αρχή τη ΡΑΕ. Στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκε τροπολογία την οποία κατέθεσαν 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προβλέπει την αύξηση από 20 σε 75% του ποσοστού ενέργειας που μπορούν να πουλήσουν στη ΔΕΗ οι αγρότες που έχουν εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά στις καλλιεργίες τους. Αίτηση διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας σε 8 άρθρα του νομοσχεδίου κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και 2 άρθρα που αφορούν τις προσλήψεις και τα φωτοβολταϊκά, ονομαστική ψηφοφορία ζήτησε και το ΚΚΕ. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα το μεσημέρι. Σφοδρότατη και προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό με αφορμή τον διορισμό του διοικητή στο νοσοκομείο της Καρδίτσας εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος, πυροδοτώντας ένα έντονο διάλογο με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Σπύριο Λιβανό. Ο για μία μέρα διοικητής του νοσοκομείου Καρδίτσας, ο κύριος Πατέρας, το είπε ευθαρσώς. Ο κύριος Μητσοτάκης αγόρασε τις ψήφους του κυρίου Πατέρα, δίνοντας ως αντάλλαγμα θέση διοικητή σε νοσοκομείο. Αυτός είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Ο άνθρωπος ο οποίος πουλάει το κράτος ως λάφυρο με αντάλλαγμα μερικές ψήφους. Να τον χαίρεστε. Ήταν ο κύριος Τσίπρας που είχε τον καταπληκτικό αυτό υπουργό, τον κύριο Πολάκη, ο οποίος είχε τους κολλητούς του φίλους στα νοσοκομεία επί υπουργείας του. Αν έγινε ένα λάθος, που αυτό το οποίο εσείς φωνάζετε, αμέσως αυτό διορθώθηκε. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι διοικητής πια. Εμείς σας εξηγήσαμε και το πρωί ποιες είναι οι διαδικασίες τις οποίες έχουμε βάλει για την αξιολόγηση στα νοσοκομεία που είστε βάλατε. Και για να μην φωνάζετε και εξάπτεστε, θα κριθούμε, θα τους κρίνουμε κάθε 3 μήνες, θα κρίνονται από τον λαό και από τις υπηρεσίες και θα κριθούμε συνολικά στο τέλος της τετραετίας. Δεν το ανακαλώ και όταν θα κάνει παρατηρήσεις περί ήθους ο κύριος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας να έχει το εξής στο μυαλό του. Σε αυτήν εδώ την παράταξη, στην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς έχουμε ήθος τέτοιο που δεν μας επιτρέπει αγοραπολισίες ψήφων. Κύριε κοινοβουλευτική εκπρόσωπε. Πολύ σύντομα θα πραγματοποιηθεί προκήρυξη οργανικών θέσεων, δικαστών και εισαγγελέων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα στο περιθώριο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Ταϊκούρας, παρουσίασε τροπολογία, σύμφωνα με την οποία δίνεται δυνατότητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παρεμβαίνει σε εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο που παρουσιάζουν κάποια δυσλειτουργία, έχοντας ως αφορμή το πρόσφατο γεγονός της Φολή-Φολή. Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Την προκήρυξη οργανικών θέσεων δικαστών και εισαγγελέων σε σύντομο χρονικό διάστημα ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας με αφορμή σχετική τροπολογία για τους προέδρους των εφετείων. Θέλω να σας προαναγγείλω την προκήρυξη, ουσιαστικά την αύξηση μάλλον, οργανικών θέσεων δικαστών και εισαγγελέων
στο προσεχές χρονικό διάστημα και να γίνει μια γενναία κατανομή στο χώρο των εφετών. Και αυτό δεσμεύομαι ότι θα γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, με μια δυνατότητα σε πολύ μικρό χρόνο, στα επόμενα 2 χρόνια, να έχουμε ενσωματώσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό οργανικών θέσεων και να μην υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις έγινε τελικά δεκτό κατά πλειοψηφία. Νομοθετείται μια οικονομική επιβάρυνση επιπλέον για τους πολίτες, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε σύντομη παρέμβασή του. Πάμε στα υπέρμετρα έξοδα των πολιτών. Έξοδα δικηγόρου, άρθρο 5. Διαμεσολαβητή, άρθρο 18. Κοινοποιήσεις και επιπλέον αμοιβές σε περίπτωση απουσίας, άρθρο 7, χρέωση ανά ώρα, επικύρωση πρακτικού για εκτελεστικότητα, άρθρο 8. Αν αυτά δεν είναι χρήματα που πληρώνει ο πελάτης, δηλαδή ο πολίτης που τον κάναμε πελάτη, γι' αυτό το πολύ ωραίο που κάνετε ως Νέα Δημοκρατία του διαμεσολαβητού, είναι μια στρεβλή διατύπωση για να τα κονομάν κάποιοι δικηγόροι. Το νομοσχέδιο έρχεται να θεραπεύσει παλαιότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν ενίσχυσαν το ρόλο της διαμεσολάβησης, υπογράμμισε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κούβελας, ενώ ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός τόνισε πως το νομοσχέδιο δεν φέρνει κάτι καινοτόμο, καθώς αποτελεί αντιγραφή του ισχύοντος νόμου. Έχουμε πράγματι, κύριε Υπουργέ, ένα σχέδιο νόμου το οποίο αποτελεί δείγμα καλής νομοθέτησης και έρχεται να τροποποιήσει, να βελτιώσει, να θεραπεύσει αστοχίες και παραλήψεις των 2 προηγούμενων σχετικών νόμων του 38-98 του 2010 της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και του 45-12 του 2018 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Το νομοσχέδιο που εισάγεται οικειοποιείται και αντιγράφει την νομοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά καταργεί τις διατάξεις του νόμου 45-12 και τις επαναφέρει επεξεργασμένες σε σημεία με συγκεκριμένες στοχεύσεις. Παρουσιάζεται λοιπόν μια δίθεν εισαγωγή ή μεταρρύθμιση του θεσμού που όμως δεν συμβαίνει στην πράξη. Ουδέν καινοτόμο ρηξικέλευθο εισφέρει στην ένωμη τάξη της χώρας. Η διαμεσολάβηση είναι το νούμερο ένα κλειδί για την αποφόρτιση των δικαστηρίων, τόνισε η ειδική αγορήτρια του κινήματος αλλαγής, Νάντια Γιανακοπούλου. Το μέτρο της διαμεσολάβησης αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση στο χώρο της δικαιοσύνης, υποστήριξε η ειδική αγορήτρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Μαρία Κομνινάκα. Δεν υποκαθιστά τη δικαιοσύνη, δεν ακυρώνει τη δικαιοσύνη, δεν ματαιώνει τη δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αντιθέτως, την συμπληρώνει, την βελτιώνει, αποτελώντας το νούμερο ένα κλειδί για την αποφόρτιση των δικαστηρίων. Διεκδικείται όλη την πατρότητα του νόμου που φέρνει την πιο μεγάλη ιδιωτικοποίηση που έγινε ποτέ στον τομέα της δικαιοσύνης. Το μόνο πάντως σίγουρο είναι πως αυτό και αυτό είναι γνήσιο τέκνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό δείχνεται όλη τόση ζέση στην ευόδοσή του. Η ειδική αγορήτρια του Μέρα 25, Φωτεινή Μπακαδήμα, τόνισε πως ο τρόπος με τον οποίο έρχεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει. Ως ΜΕΡΑ25 είμαστε θετικά διακείμενοι απέναντι σε προσπάθειες που θα ελαφρύνουν το φόρτο εργασίας των δικαστηρίων, μειώνοντας ταυτόχρονα τον χρόνο επίλυσης μιας διαμάχης. Δεν μπορούμε όμως να σταθούμε θετικοί απέναντι στον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να το κάνει η κυβέρνηση. Στην τοποθέτησή του για τη διαμεσολάβηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας τόνισε πως πρόκειται για έναν αναγκαίο θεσμό, ο οποίος ήδη υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες. Συνιστά μια ανάγκη για τη σημερινή πραγματικότητα στην πατρίδα μας. Και δεν το λέω αυτό γιατί, όπως πολλές φορές έχω επαναλάβει, υπήρξε μια ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία από μια προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ του 2010 ή του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, αλλά κυρίως γιατί δεν υπάρχει καμία σοβαρή εξελιγμένη χώρα στην Ευρώπη και στον κόσμο που δεν έχει υιοθετήσει τον θεσμό της διαμεσολάβησης ως βασική διαδικασία αξιόπιστης, εναλλακτικής και πρόσθετης μεθόδου επίλυσης διαφορών χωρίς την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Κατά της κράτησης των ετούντων άσυλο τάχθηκε ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Φιλίππο Γκράντι σε ομιλία του στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.
Από τη μεριά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, υπεύθυνος για το μεταναστευτικό, Γιώργος Κουμουτσάκος, τόνισε ότι η χώρα μας έχει ξεπεράσει τα όρια αντοχής και ζήτησε δίκαιη κατανομή των προσφύγων και των μεταναστών σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανησυχητικές χαρακτήρισε τις συνθήκες διαβίωσης των ετούντων άσυλο και των προσφύγων που βρίσκονται στη Μόρια ο Φίλιππο Γκράντι, ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σε ομιλία του στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων. Να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων που βρίσκονται στα αυτά τα κέντρα υποδοχής. Τα συζητήσαμε και λεπτομερέστερα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Συζητήσαμε τους τρόπους που θα διαμορφωθούν τα κέντρα που θέλει να η κυβέρνηση και τον τρόπο των ελέγχων που θέλει να εισάγει η κυβέρνηση για να γίνεται καλύτερη διαχείριση αυτών των κέντρων. Πρέπει να πω σαφώς ότι είμαστε κατά της κράτησης των ετούντων άσυλο. Ο κύριος Γκράντι, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα, επισκέφτηκε τη Μυτιλίνη, ενώ συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τον ενημέρωσε για το σχέδιο της κυβέρνησης σχετικά με την προστασία και τη φροντίδα των ασυνόδευτων παιδιών που έχουν φτάσει στη χώρα μας μέσω των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Χθες ήμουν στη Λέσβο, όπως γνωρίζετε, και εκεί μπόρεσα να δω με τα ίδια μου τα μάτια αυτό που βλέπω καθημερινά στις στατιστικές, ότι ο αριθμός των αφίξεων, όπως ανέφερε και ο Υπουργός, είναι κυρίως Αφγανοί και Σύριοι, συμπεριλαμβανομένων των Αφγανών που προέρχονται από το Ιράν, όπου λόγω των κυρώσεων, μεταξύ άλλων, η οικονομική κατάσταση γίνεται δύσκολη και πολλοί Αφγανοί πρόσφυγες, οι οποίοι φιλοξενούνται σε πολύ αξιοπρεπείς συνθήκες στο Ιράν, αντιμετωπίζουν δυσκολίες και φεύγουν από εκεί. Κατά την κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, υπεύθυνος για το μεταναστευτικό Γιώργος Κουμουτσάκος, ζήτησε για ακόμη μία φορά την έμπρακτη αλληλεγγύη των υπόλοιπων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς, όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει φτάσει στα όρια της από τις αυξημένες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Η ελληνική κυβέρνηση υποχρεώθηκε λόγω της ασφικτικής κατάστασης στα νησιά, να προχωρήσει σε ένα σημαντικό πρόγραμμα μετακίνησης ευάλωτων ομάδων από τους ετούντες άσυλο σε δομές ενδοχώρας. Όμως πρέπει να γίνει σαφές προς όλους ότι αυτό δεν μπορεί και δεν πρόκειται να συνεχιστεί στο διενεκές. Ο κύριος Κουμουτσάκος υποστήριξε ότι οι συνεχιζόμενες απειλές της Τουρκίας πως θα ανοίξει τις τρόφιγγες των προσφυγικών ροών προσελκύουν όλο και μεγαλύτερο πληθυσμό στα παράλια της. Τα σύνορά μας είναι η ασφάλειά μας και είναι αδιαπραγμάτευτα. Την ίδια στιγμή λυπάμαι να πω ότι η Τουρκία με ενέργειες και δηλώσεις δείχνει να ακολουθεί μια χωρίς δεύτερες σκέψεις χρηστική πολιτική του μεταναστευτικού. Ο κύριος Γκράντι τόνισε ότι στο πρώτο Διεθνές Φόρουμ για τους Πρόσφυγες που διοργανώνει η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ στη Γενέβη στις 17 και 18 Δεκεμβρίου, η Ελλάδα θα πρέπει να εκπροσωπηθεί στο ανώτερο δυνατό επίπεδο. Το πρόεδρο του κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο, υποδέχθηκε στο Κοινοβούλιο ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας. Οι πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο αξιωματούχων. Για απειλή σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Είναι μια σύμμετρη απειλή σε όλο τον ελληνισμό, συμφώνησε ο Κύπριος πολιτικός. Χαίρομαι που σας συναντώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της. Οι τελευταίες εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και η τουρκική προκλητικότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Βουλής και του Προέδρου του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών. Καλωσορίζω σήμερα εδώ στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής, τον αγαπητό φίλο και εξέχοντα πολιτικό της Κύπρου, τον Πρόεδρο του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών, τον κύριο Σιζόπουλο και τους συνεργάτες του, με τον οποίο και θα έχω την ευκαιρία για μια ακόμη φορά, εδώ όμως, στην Ελλάδα, γιατί στην Κύπρο έχει γίνει αυτό, να κουβεντιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις του ζητήματος της Κύπρου εν ώψη της προϊούσης προκλητικότητος της γείτονος χώρας, της Τουρκίας, η οποία πλέον προκλητικότητα έχει φτάσει σε σημεία που θα πρέπει να ανησυχούν πλέον όχι μόνο τους Κυπρίους ή τους Έλληνες,
αλλά όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Στόχος μας είναι ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής και όπλο μας η αλληλεγγύη και η αλληλοϋποστήριξη, υπογράμμισε ο κύριος Στασούλας. Εμείς απαντάμε σε αυτά με μια σταθερή θέση, η οποία έχει να κάνει με τον τερματισμό της κατοχής στην Κύπρο, της κατοχής που σημειώθηκε το 1974, και σε αυτή την στόχευση του τερματισμού της κατοχής, ένα από τα όπλα μας είναι η διαρκή συνεννόηση και η διαρκής αλληλεγγύη με την κυπριακή κυβέρνηση, ώστε από κοινού αυτός ο στόχος, ο ιστορικός, ο υψηλός, ο εθνικός, ο απαραίτητος, να επιτευχθεί. Σε όλα τα μέτωπα προσπαθούμε την επίτευξη αυτού του στόχου. Άλλοτε τα πράγματα υποχωρούν, άλλοτε βελτιώνονται, άλλοτε η προκλητικότητα της γείτονος είναι σε έξαρση, άλλοτε είναι σε λιγότερη έξαρση. Αυτή τη στιγμή όμως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και εν ώψη αυτής της κρισιμότητας είναι απαραίτητη και η αλληλοενημέρωση και η αλληλοϋποστήριξη. Ο Μαρίνος Ιζόπουλος από την πλευρά του εξέφρασε τις ευχαριστίες του και επιβεβαίωσε την επικοδομητική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου. Από την πλευρά μου θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον κύριο Ντασούλα για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης για συνάντηση και της φιλοξενίας που έχουμε, καθώς επίσης και για να επιβεβαιώσουμε τη μέχρι σήμερα συνεργασία την οποία έχουμε, που μπορεί να είναι μακροχρόνια, αλλά παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ επικοδομητική. Σε μια περίοδο ασύμμετρων απειλών που δέχεται ο ελληνισμός τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, από την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια σωστή αλληλοενημέρωση, συντονισμός συνεργείων και κυρίως η διαμόρφωση μιας κοινής γραμμής Ελλάδας και Κύπρου για την αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚΑ την επίσημη τριήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα έχει σειρά συναντήσεων και ειδικότερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκπροσώπους των κομμάτων και παράγοντες της κυπριακής παροικίας. Σήμερα ο κύριος Ιζόπουλος θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνεται με την ευκαιρία των 50 χρόνων από την ίδρυση της ΕΔΕΚ και τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Με την κατάθεση του μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη, που ήταν σύμβουλος πρώην Υπουργών Υγείας και πρώην προστατευόμενος μάρτυρας, συνεχίστηκαν την Τρίτη οι εργασίες της Επιτροπής που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεστεί από τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στη δικαιοσύνη τα πρακτικά από την κατάθεση του μάρτυρα Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, καθώς αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής. Τη διαβίβαση των πρακτικών από την κατάθεση του μάρτυρα Φιλίστορα Δεστεμπασίδη στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών για τυχόν ποινικές του ευθύνες, επειδή αρνήθηκε να απαντήσει σε σωρία ερωτημάτων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Επιτροπή που διερευνά τυχόν ευθύνες του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Παράλληλα, τα πρακτικά της συζήτησης θα αποσταλούν και στην Εισαγγελέα Διαφθοράς κυρία Τουλουπάκη και στους αντισαγγελείς του Αρείου Πάγου Σοφουλάκη και Ζαχαρή που διερευνούν την υπόθεση Νοβάρτης. Ο μάρτυρας εμφανίστηκε από την αρχή αρνητικός στο να απαντήσει στα ερωτήματα των μελών της Επιτροπής, πέρα από το αντικείμενό της, δηλαδή τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Δεστεμπασίδης δήλωσε στην Επιτροπή ότι θα καταθέσει όταν κληθεί αρμοδίως στη δικαιοσύνη για το σύνολο των πολιτικών προσώπων, με βάση τις ηθικές του αξίες. Παράλληλα, φέρεται να είπε ότι είναι στοχοποιημένος από πολιτικά πρόσωπα και μέσα ενημέρωσης για να μην καταθέσει όσα γνωρίζει. Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και δεν τον έχουν καλέσει μέχρι στιγμής να καταθέσει, ενώ επέμεινε ότι δεν είναι και προστατευόμενος μάρτυρας. Στην κατάθεσή της στην Επιτροπή, η πρώην γραμματέας του Κωνσταντίνου Φρουζή, πρώην ισχυρού άντρα της Νοβάρτης, Μαρία Μαραγγέλη, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή της χρηματισμός πολιτικών προσώπων. Ο κύριος Φρουζής είχε σχέσεις με πολιτικούς για την υποστήριξη των συμφερόντων της εταιρείας και εκδιώχθηκε από την Νοβάρτης, ενώ η ίδια δεχόταν απειλές να μην μιλήσει για σπατάλες που έγιναν στην εταιρεία και έχει καταθέσει σε δύο εισαγγελείς, αλλά δεν είναι προστατευόμενη μάρτης και δεν έχει καταθέσει ποτέ στο εξωτερικό.
την Εθνική Στρατηγική για την Προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, παρουσίασε στην αρμόδια επιτροπή ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης. Με βάση το σχεδιασμό του Υπουργείου, μέχρι το τέλος του 2020 θα πρέπει όλα τα δημόσια κτίρια και χώροι να γίνουν προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία. Οι πόλεις δεν είναι φιλικές προς αναπήρους, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο που θεσπίζει την προσβασιμότητα, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης παρουσίασε τους άξονες της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσβασιμότητα, που προβλέπει μεταξύ άλλων ελάχιστο πλάθος πεζοδρομίου 1,5 μέτρου. Από το 2012, με νόμο του κράτους, με το νέο οικοδομικό κανονισμό, υπήρχε η υποχρέωση προσαρμογής των δημόσιων αλλά και των ειδικών κτηρίων. Πρέπει να έχουν μία πρόσβαση στα άτομα με αναπηρία. Πρέπει λοιπόν σιγά σιγά και το αστικό περιβάλλον να αποκαταστήσει μια αποκατάσταση της δημοκρατίας και όλοι οι χρήστες εισάξια να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Η εφαρμογή των μέτρων δεν έχει μεγάλο κόστος και βελτιώνει συνολικά τη ζωή των πολιτών, επισήμανε την πλευρά της η εκπρόσωπος της ΕΣΑΜΕΑ. Στο σύνολό τους οι οδηγοί τυφλών είναι λάθος, όπως αναφέρθηκε και πριν. Αυτό γιατί οι τεχνικοί, οι μηχανικοί συνάδελφοί μας, οι επιβλέποντες των έργων, δεν ξέρουν γιατί ουσιαστικά τους κάνουν. Γι' αυτό και τους τελειώνουν πάνω σε πεζοδρόμια, γι' αυτό και χρησιμοποιούν ακατάλληλες πλάκες, γι' αυτό και τελικά έχουμε ένα περιβάλλον που παράγει περισσότερους αναπήρους λόγω των κακοτεχνιών που υπάρχουν. Η πρόεδρος και τα μέλη της Εταιρείας Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων, η οποία εδρεύει στη Ρόδο, ενημέρωσαν τους βουλευτές της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας. Η Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός στο χώρο της οδικής ασφάλειας. Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2004 με πρωτοβουλία της Προέδρου Ελένης Καρύδη. Η κυρία Καρύδη έχασε τον γιο της Δημήτρη το 2002 σε ηλικία 19 ετών σε τροχαίο. Έκτοτε επέδειξε αξιοθαύμαστο θάρρος, μετατρέποντας την οδύνη για την απώλεια του παιδιού της σε αγώνα για τη συμπαράσταση των οικογενειών και των θυμάτων και την προαγωγή της οδικής ασφάλειας. Εγώ θα σας μεταφέρω τη δική μου εμπειρία. Ερχόμενη από Ρόδο, το παιδί μου έχει μπει στη μονάδα του Γενικού Κρατικού Αθηνών, ένα παιδί από πάνω μέχρι κάτω διαζωγινωμένο, και έκτοτε δεν μίλησε μαζί του μέχρι την ημέρα που ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι. Η κυρία Καρύδη, αναφερόμενη στο έργο της Ευθύτα, σημείωσε ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι ο μηδενισμός των τροχαίων. Ποιο είναι το όραμα? Το Vision Zero. Μηδέν θανατηφόρα, γιατί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τα τροχαία είναι προβλέψιμα, δεν είναι ασθένεια. Μπορούμε, αρκεί να θελήσουμε. Αναφερόμενη στις πρωτοβουλίες του παρατηρητηρίου, παρουσίασε το αλκοτέστ μιας χρήσης. Παρασκευάζεται μόνο από τη Γαλλία. Η γαλλική κυβέρνηση υιοθέτησε νόμο και το έχουν όλοι οι οδηγοί στο αυτοκίνητό τους. Άρα έχουν γνώση σε τι επίπεδα αλκοόλ βρίσκεται ο οδηγός. Έχουμε μοιράσει τη Ρόδο με την υποστήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ρόδου και με τα συνεταιρισμένα φαρμακεία Δωδεκανήσου και Κρήτης πάνω από 15.000. Τα θύματα έχουν δικαιώματα, τόνισε η κυρία Καρύδη, μιλώντας στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. Τα δικαιώματα ποια είναι? Η ψυχολογική κοινωνική υποστήριξη, η απόδοση δικαιοσύνης. Τέλος, συγκινημένη, η πρόεδρος της Ευθύτα περιέγραψε την τραγωδία ενός τροχαίου δυστυχήματος. Ο θάνατος από τροχαίο δεν είναι αποδεκτός από κανένα. Κυριολεκτό, κρατήστε αυτή την επισήμανση ως μητέρα που δεν έχει κοντά τον άγγελό της. Το λόγο πήραν τα μέλη της Ευθύτα Ρόδου, κύριοι Ιωσήφ και Παπαδάτος, οι οποίοι είπαν ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας. Για τις έξυπνες πόλεις, την ένταξη δηλαδή των νέων τεχνολογιών στο αστικό περιβάλλον, ενημερώθηκε η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών από τον Δήμαρχο Τρικαίων Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Καθηγητή Πληροφορικής Δημήτρη Βέργαδο.
Ήταν μια από εκείνες τις κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις που η πρόεδρος της Επιτροπής, η κυρία Ζέτα Μακρύ εμπροκειμένου, δήλωσε περήφανη που προείδρευσε μιας τέτοιας εντυπωσιακής συνεδρίασης, ενώ βουλευτής, πολιτικός μηχανικός, πρότεινε να δοθεί το υλικό της συνεδρίασης εν είδη εκπαιδευτικού υλικού στους δημάρχους. Ο κύριος Παπαγεωργίου, δήμαρχος στα Τρίκαλα, την επιτομή της έξυπνης πόλης στην ελληνική επικράτεια, εξήγησε πως ένας επιτυχής συνδυασμός υποδομών και αισθητήρων μπορούν να κάνουν τη ζωή στην πόλη πιο εύκολη και ευχάριστη. Διευκρίνησε ωστόσο πως πρώτο βήμα της διοίκησης πρέπει να είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και δεύτερο η ψηφιοποίηση. Από την πλευρά του, ο καθηγητής κύριος Βέργαδος, που διευθύνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περί ψηφιακού πολιτισμού, έξυπνων πόλεων και προηγμένων τεχνολογιών, στάθηκε στις έννοιες του βιώσιμου περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Και πώς ο σχεδιασμός των πόλεων περνάει σιγά σιγά από τους πολεοδόμους στους τεχνολόγους, όπως η ανάπτυξη του Τορόντο ανατέθηκε στην Google. Προσπαθούμε να έχουμε έξυπνες υπηρεσίες. Όλες όμως αυτές οι έξυπνες υπηρεσίες πρέπει να συνοδεύονται από μια ενοποίηση πάνω από μια ενιαία πλατφόρμα. Αυτό που ονομάζεται όλοι, που ακούτε όλοι, διαδίκτυο των πραγμάτων ή αλλιώς Internet of Things. Αν ήθελα να μιλήσουμε για τις έξυπνες πόλεις και το διαδίκτυο των πραγμάτων, τεχνολογικοί γίγαντες όπως είναι η Google, η IBM, η Cisco και η Intel είχαν ξεκινήσει από νωρίς έξυπνες πρωτοβουλίες ή πλατφόρμες πόλεις, όπως τις ονόμαζαν, σχεδιασμένες να συγκεντρώνουν, να επεξεργάζονται και να κατανοούν τα δεδομένα που παράγουν οι δημοτικές συσκευές και τα φυσικά εργοστάσια, δεδομένου ότι προκύπτει για τεράστια παγκόσμια αγορά, η οποία προβλέπεται να αγγίξει τα επόμενα 5 χρόνια, το 2025-2026, περίπου 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ήδη από το 1975 σκεφτείτε ότι η Σιγκαπούρη έχει εισάγει ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα διαχείρισης οδικής κυκλοφορίας, σκεφτείτε πόσα χρόνια πίσω, η οποία έχει μειώσει σημαντικά τον όγκο κυκλοφορίας, τις συγκρούσεις και τις εκπομπές ρήπων που προέρχονται από αυτοκίνητα. Οι έξυπνες πόλεις εμπεριέχουν έξυπνες μεταφορές, έξυπνη διαχείριση σκουπιδιών, έξυπνα λιμάνια, έξυπνη αντιμετώπιση της ανεργίας, έξυπνες επικοινωνίες, αγροτική παραγωγή, ενέργεια, διότι δεν μιλάμε μόνο για delivery στο σπίτι δημοσίων εγγράφων, αλλά και για τις ανθρώπινες σχέσεις των εγγονών που πάνε να δουν τον παππού και τη γιαγιά στο χωριό, εφόσον οι ασύρματες καμπίνες οπτικών ινών τους επιτρέπουν να λειτουργούν τα κινητά τους. Ο Δήμαρχος Τρικαίων στάθηκε και στην νοοτροπία των δημοτών που πρέπει να αλλάξει, είπε, να είναι έτοιμοι οι άνθρωποι να ξεβολευτούν από τον καναπέ εάν θέλουν να μετασχηματιστεί ποιοτικότερα η καθημερινότητά τους. Ο κύριος Παπαστεργίου ισχυρίστηκε πως τα social media μπορούν να βοηθήσουν αποφασιστικά στην προσέγγιση των δημοτών και την εξοικείωσή τους με τις καινοτομίες. Είχε επίσης προτάσεις και για την ανάπτυξη, όπως και για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Τελικά θεωρώ πως έξυπνη πόλη, μια πόλη η οποία έχει σκοπό, έχει πάρει απόφαση να αλλάξει νοοτροπία. Με απασχολεί πάρα πολύ το κομμάτι της ανάπτυξης της ανεργίας σε μια Θεσσαλία όπου η ανεργία είναι και λίγο παραπάνω από τα ποσοστά αυτά τα οποία αναφέρατε. Το ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε είτε μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω της ΚΕΔΕ, ένα μητρό επενδύσεων. Κάθε Δήμος έχει μερικές ευκαιρίες επενδυτικές. Για παράδειγμα, τα ιαματικά που την ώρα αυτή έχουν ξεκινήσει, έχουν πολλά αδειοδοτηθεί. Εμείς την ώρα αυτή έχουμε έναν ιαματικό πόρο που ανοίξει στο Δήμο Τρικαίων, έχουμε τελειώσει την διαδικασία αναγνώρισης και πήραμε και ΦΕΚ αναγνώρισης. Δεν έχουμε όμως τον επενδυτή. Αντιστοίχως, τέτοιες ευκαιρίες θα μπορούσαν να υπάρξουν σε όλη την Ελλάδα. Συνέργειες ακριβώς. Άρα να μας φέρει να κάνει κάποιος το matching ανάμεσα στο τι υπάρχει και στο τι ενδιαφέρον που θα μπορούσε να υπάρξει, προκειμένου μέσω ΣΔΙΤ, μέσω οποιοδήποτε τρόπο θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε, να αξιοποιήσουμε τέτοιους φυσικούς πόρους προς όφελος της κοινωνίας. Και το δεύτερο και τελευταίο για τα άτομα τρίτης ηλικίας, χαρτολογώντας θα το πω ότι προεκλογικά πήγα σε κάποια από τα πολύ απομακρυσμένα χωριά του Δήμου και ένας παππούς μου ζήτησε ίντερνετ. Για ποιο λόγο μου ζήτησε ίντερνετ ο παππούς? Διότι λέει τα εγγόνια δεν πάνε στο χωριό αν δεν έχει ευρυζωνικό ίντερνετ, διότι δεν δουλεύουν τα κινητά και δεν πάνε να μείνουν με τον παππού και τη γιαγιά. Απαντήσεις στα θέματα της ολοκλήρωσης του έργου του Εθνικού Οδικού Άξονα Έδεσας Θεσσαλονίκης, της επέκτασης του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, τα έργα στον άξονα Πάτρα Πύργου και στις ρυθμίσεις για τη στάθμευση των δικύκλων έδωσε η ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Την πορεία υλοποίησης του οδικού έργου Εθνικός Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη Έδεσα φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλιάδης με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών. Ο ερωτών βουλευτής ζήτησε να ενημερωθεί για τα επόμενα από πλευράς Υπουργείου βήματα και τι χρονοδιάγραμμα προβλέπεται για τη συνολική κατασκευή του έργου.
Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμαλής στην απάντησή του έκανε λόγο για παραπληροφόρηση από την προηγούμενη κυβέρνηση και είπε ότι η έλλειψη μελετών δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί το έργο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει περίπτωση έτσι όπως είναι σχεδιασμένο το έργο να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά ταμεία. Μία περίπτωση υπάρχει να βοηθήσουμε την περιφέρεια εμείς ως Υπουργείο να εξαντλήσουμε τις διαδικασίες των μελετών, να τις ολοκληρώσουμε όλες και τις περιβαλλοντολογικές μελέτες, να προσπαθήσει η περιφέρεια να εντάξει το έργο αυτό χρηματοδοτικά σε κάποια από τα προγράμματά της με τη βοήθεια. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τον κίνδυνο αναβολής της επέκτασης του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη κατέθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου. Ο καθήλυνα αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών στην απάντησή του διαβεβαίωσε ότι το έργο δεν έχει εγκαταληφθεί. Σε ποια τεχνική τεκμηρίωση στηρίζεται η άποψη της ανέρεσης αυτής της προγραμματισμένης κυκλικής χάραξης και ποιες είναι οι επιπτώσεις που θα υπάρχουν στο χρονοδιάγραμμα για την επέκταση στα δυτικά? Και σας απαντώ ότι οι πρόδρομες εργασίες και η σύμβαση που έχει δημοκρατηθεί θα συνεχιστεί κανονικά, οπότε δεν νομίζω ότι συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας για το ότι εμείς θα ακυρώσουμε την επέκταση στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για την εξέλιξη του έργου Πάτρα Πύργος, ενώ για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του συγκεκριμένου οδικού άξονα ρώτησε και ο βουλευτής Ηλίας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός. Ποια από τις τρεις λύσεις που φέρετε ότι έχετε προτείνει στην Επίτροπο την κυρία Μπούλτς τελικά θα επιλέξετε για την υλοποίηση του έργου? Ποιες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεστε σε επικοινωνία? Ποια ερωτήματα έχετε θέσει? Ποια είναι η πολιτική σας βούληση σχετικά με την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου? Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Καραμαλής απάντησε και στις δύο επίκαιρες ερωτήσεις λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αδιαφορώντας για τα εργολαβικά συμφέροντα διαβεβαίωσε ότι το έργο θα προχωρήσει. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι εργολάβοι. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν τους ενδιαφέρουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Εμείς δεν θα έρθουμε εδώ να κουνάμε επιστολές εργολάβων. Εμείς θα βρούμε λύση και το έργο θα τελειώσει. Και τότε θα απολογείται ο ΣΥΡΙΖΑ για τη τεράστια καθυστέρηση η οποία έγινε στο συγκεκριμένο έργο. Συνεπής στις προεκλογικές της δεσμεύσης, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Πιπηλή κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τη στάθμευση των δικύκλων. Τα δίκυκλα είναι ότι πιο χρήσιμο στις μεγαλοπόλεις, ωστόσο η στάθμευσή τους εξελίσσεται σε μάστιγα, είπε η κυρία Πιπηλή. Ο αρμόδιος υφυπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης απαντώντας παρουσίασε ένα σχέδιο αντιμετώπισης της άναρχης στάθμευσης των δικύκλων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα προβλήματα των φοιτητών στην νοσηλευτική διδημοτήχου και η αναστολή λειτουργίας του τμήματος μετάφρασης και διερμηνίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ήταν τα θέματα που τέθηκαν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου το απόγευμα της Δευτέρας προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα προβλήματα στο τμήμα νοσηλευτικής στο Διδημότυχο ανέβηξε με την επίκαιρη ερώτησή του προς το Υπουργείο Παιδείας ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Γιάννης Δελής. Διανύουμε ήδη τον Νοέμβρη και τα μαθήματα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, ενώ υπάρχει έλλειψη καθηγητών, αιθουσών διδασκαλίας αλλά και φοιτητικής εστίας, τόνισε ο ερωτών βουλευτής. Τι θα κάνετε εσείς ως κυβέρνηση έτσι ώστε να διασφαλιστεί όχι μόνο η λειτουργία αλλά και η έναρξη λειτουργίας της σχολής? Εν τω μεταξύ υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος απώλειας του χειμερινού εξαμήνου για αυτούς τους φοιτητές που έχουν έρθει, είναι τουλάχιστον 600-700, έχουν έρθει από όλη την χώρα, ξοδεύονται οι γονείς τους. Ο Υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης εξέφερασε την τροπή του για την κατάσταση στο τμήμα νοσηλευτικής στο Διδημότυχο, για το οποίο ευθύνεται, όπως είπε, η προηγούμενη κυβέρνηση και παρουσίασε τις άμεσες ενέργειες. Ακριβώς για τον λόγο ότι δεν είχαμε ενημερωθεί από τη διοίκηση του ΔΠΕ, ήρθαμε σε επαφή με το ίδιο το τμήμα νοσηλευτικής προκειμένου να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν και άμεσα τα προβλήματα. Και η άμεση αντιμετώπιση περιλάμβανε δύο πράγματα. Αφενός έκτακτο προσωπικό, το οποίο αυξήσαμε σε 647 θέσεις από 416 πέρυσι πανελλαδικά. Και το δεύτερο, σε επικοινωνία με το τμήμα και με την ιατρική στην Αλεξανδρούπολη, να δούμε πώς θα στηριχθεί για να μην χάσουν οι φοιτητές το εξάμηνό τους. Για την κατάργηση του τμήματος μετάφρασης και διερμηνίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ρώτησε το Υπουργείο Παιδείας
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κατσής. Με πρόσφατη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναστέλει τη λειτουργία του τμήματος χωρίς καμία διαβούλευση με την πανεπιστημιακή κοινότητα και την τοπική κοινωνία, επικαλούμενο ελλειπή ακαδημαϊκά κριτήρια και μικροπολιτικές τοπικιστικές σκοπιμότητες της προηγούμενης ηγεσίας που τα ίδρυσε, υπογράμμισε ο κύριος Κατσής. Κύριε Υπουργέ, θέλουμε καθαρές απαντήσεις. Θέλουμε και σας ζητάμε και θέλουμε να πάρετε μια ευθεία απάντηση για το αν προτίθεστε και με ποιον τρόπο να δεσμευτείτε στο δεσποτικό λαό ότι το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνίας θα λειτουργήσει όπως ορίζει ο νόμος. Ο Υφυπουργός Παιδείας Βασίλειος Διγαλάκης στην απάντησή του τόνισε ότι η απόφαση για αναστολή δεν σημαίνει κατάργηση του εν λόγω τμήματος. Όσον αφορά συγκεκριμένα, ειδικότερα το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Οικουμενίτσα, προφανώς δεν υπάρχει πρόθεση ούτε καμία ειλημμένη απόφαση να καταργηθεί. Η μόνη μας πρόθεση είναι, όπως και τα υπόλοιπα τμήματα, να αξιολογηθούν από την ΑΔΥΠ, να υπάρξουν σωστές και οι προβλεπόμενες διαδικασίες, προκειμένου να κριθεί η ετοιμότητα και η χρησιμότητα της λειτουργίας των νέων τμήματων και των προγραμμάτων σπουδών. Πρώτου αναχωρήσει για την Κίνα, ο Υπουργός Πολιτισμού κλήθηκε να απαντήσει σε τρεις επίκαιρες ερωτήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ ο Υπουργός Τουρισμού ενημέρωσε για τις ενέργειες που έχουν γίνει υπέρ των εργαζομένων στην υπόθεση της Thomas Cook. Τις ενέργειες για την προετοιμασία του φακέλου, ένταξης του ανακτόρου της Κνουσού στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ρώτησε με επίκαιρη ερώτησή του την Υπουργό Πολιτισμού, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλαος Ιγουμενίδης, που θέλησε συναφώς να πληροφορηθεί αν προβλέπεται η ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας. Η κυρία Μενδώνη δήλωσε πως δρομολογείται ο φάκελος της Κνουσού, ενημέρωσε για τις ακολουθούμενες διαδικασίες απεμπλοκής του θέματος από το 2003, οπότε και εντάχθηκε στον ενδεικτικό κατάλογο μέχρι σήμερα, εκτιμώντας πως μέσα στον επόμενο 1,5 χρόνο το Υπουργείο θα είναι σε θέση να καταθέσει τον πλήρη φάκελο της υποψηφιότητας αυτού του μνημείου εξέχουσης σημασίας του μινωικού, άρα και παγκόσμιου πολιτισμού. Ο προγραμματισμός εν γέννη ήταν αρκετά ξεπερασμένος. Θα μπορούσε κάλλιστα να μην χρειαστεί πρόσληψη προσωπικού ή πρόσληψη προσωπικού, αν χρειαζόταν, να αντιμετωπιστεί μέσα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό δεν έγινε. Με αποτέλεσμα να έχουμε καθυστερήσει πολύ. Τελειώνω αμέσως, κυρία Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση να απεμπλέξουμε την διαδικασία, ακριβώς όπως σας είπα, το Υπουργείο Πολιτισμού να διαθέσει εκείνο κονδύλια για την πρόσληψη του προσωπικού και τα χρήματα της προγραμματικής σύμβασης να πάνε σε γενικότερα θέματα όπως είναι οι τοπογραφήσεις, όπως είναι άλλου είδους τεκμηρίωση. Επομένως αυτό απεμπλέκεται. Και θέλω να πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο 1,5 χρόνο, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα, η αρχαιολογική υπηρεσία, η κεντρική και η περιφερειακή, θα είναι σε θέση να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιότητας. Ο Κρήτων Αρσένης, βουλευτής του Μέρα 25, επέκρινε με σχετική ερώτησή του τη Λίνα Μενδώνη για την ανάκληση υπουργικής απόφασης χαρακτηρισμού ως ιστορικού τόπου του βιομηχανικού συγκροτήματος της Πυρκάλ στην Ελευσίνα. Είναι κεντρική σημασία, διότι αποτελεί και ζώνη ασφαλείας, ισχυρίστηκε ο κ. Αρσένης, ρωτώντας την προσωπική θέση της Υπουργού σχετικά, αφού έχουν ήδη αποφανθεί υπέρ του χαρακτηρισμού το προηγούμενο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και ο Δήμος Ελευσίνας. Η κυρία Μενδώνη επεσήμανε πως δεν της επιτρέπεται από τη θέση της Υπουργού να προκαταλάβει αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και πρόσθεσε. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε ως διοίκηση είναι να περιορίσουμε τις πιθανότητες των προσφυγών. Αυτό κάνουμε, αυτό είπα προηγουμένως, ότι επιδιώκουμε είναι να ξανασυζητηθούν τα θέματα και με τα νέα δεδομένα που έχουν τεθεί. Επειδή μου είπατε ποια είναι η προσωπική μου θέση, δεν ξέρω αν έχω δικαίωμα ως Υπουργός Πολιτισμού να τοποθετηθώ ακόμα και στη Βουλή για το ποια είναι η προσωπική μου θέση. Διότι η τοποθέτησή μου αυτή θα επηρεάσει το Συμβούλιο πριν γνωμοδοτήσει. Ο κύριος Βερναδάκης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, έφερε στην Ολομέλεια το θέμα της προσφυγής ιδιωτών εναντίον δημοσίων υπαλλήλων, αναφερόμενος στην υπόθεση των εκφοβιστικών, όπως είπε, μηνύσεων κατά υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου ψηφιοποίησης κινητών μνημείων από τον έκτοτο ανάδοχο. Η Υπουργός Πολιτισμού υπήρξε σαφής. Το συγκεκριμένο έργο εμπλουτισμός των ψηφιακών συλλογών των κινητών μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων ξεκίνησε να υλοποιείται το 2012. Και τότε, ως Γενική Γραμματέας, το είχα στηρίξει απολύτως την υλοποίηση αυτού του έργου και την εξασφάλιση της χρηματοδότησής του, γιατί θεωρώ και εξακολουθώ να το θεωρώ ότι είναι ένα έργο εθνικής σημασίας
και θα έλεγα εθνικής αναγκαιότητας. Η καλύτερη ασπίδα προστασίας του δημοσίου υπαλλήλου είναι η τήρηση της νομιμότητας. Οι υπάλληλοι που τηρούν τον νόμο δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, όσες μηνύσεις και αν υποβληθούν. Η Κατερίνα Νοτοπούλου, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, επέκρινε με επίκαιρη ερώτησή της τον Υπουργό Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, για καθυστέρηση υλοποίησης προαναγγελθέντων μέτρων προστασίας εργαζομένων που επλήγησαν λόγω πτώχευσης της Thomas Cook. Ο κ. Θεοχάρης παρατήρησε πως το φαινόμενο Thomas Cook διαμορφώθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πάντως η τουριστική προβολή της χώρας θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2020 και όχι τον Ιούνιο όπως ξεκίνησε φέτος. Μίλησα και με τον Υπουργό Εργασίας. Στις επόμενες 2 εβδομάδες οι υπηρεσίες θα έχουν ολοκληρώσει αυτό το αίτημα, θα το έχουν εξετάσει και θα έχει την υπογραφή. Θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει 30 εκατομμύρια το ύψος του προγράμματος για τη στήριξη των εργαζομένων, ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό που θα είναι και για φέτος το τέλος της χρονιάς και για του χρόνου το κύριο μέρος του προγράμματος, αλλά και για το 2021. Θα είναι για την επιχορήγηση του 100% των εργοδοτικών εισφορών μέχρι το ύψος των 500 ευρώ για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το ζήτημα της Thomas Cook. Το ασφαλιστικό, οι καταστροφές από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, η διάνοιξη της διασυνοριακής διάβασης της Πρέσπες ήταν μόνο μερικά από τα θέματα των επίκαιρων ερωτήσεων στον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Πέμπτης. Για μεγάλη μεταρρύθμιση που θα διορθώσει τις τρεμπλώσεις του νόμου Κατρούγκαλου, θα οικοδομήσει ασφαλιστική συνείδηση και θα αγκαλιαστεί από όλους, έκανε λόγο ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας για το νέο ασφαλιστικό νόμο που θα προωθήσει σύντομα η κυβέρνηση στη Βουλή, με αφορμή τις 2 παρεμφερείς ερωτήσεις των βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλη Κεγκέρογλου και Γιώργου Μουλκιώτη. Πρώτον, απελευθερώνεται η σχέση των ασφαλιστικών κατηγοριών και υποχρεώσεων από τον κατώτατο μισθό. Δεύτερον, απελευθερώνεται και δεν έχει καμία σχέση με τις γνωστές κλάσεις. Δεν υπάρχουν πλέον οι κλάσεις. Οι κλάσεις, θυμίζω, ήταν συνδεόμενες με τα χρόνια ασφάλισης. Τρίτον, απελευθερώνεται και δεν έχει καμία σχέση με το εισόδημα. Αυτό το οποίο και εσείς επιθυμείτε. Καμία σχέση πλέον και σταματάει πλέον το ασφαλιστικό να είναι φορολογικό. Σε αυτό διαψευστήκατε, διότι ενώ είπατε ότι το αποσυνδέεται από το φορολογικό, το αποσυνδέεται από τα εισοδήματα. Στο τέλος μας είπατε, στο τέλος της μέρας, έχει πληρώσει μια τσέπη ασφαλιστικές φορές και από την άλλη φόρο. Και αν ο Υπουργός Οικονομικών μειώσει τους φόρους, τότε λέει θα έχει δυνατότητα να πληρώσει τις φορές. Δηλαδή, και αν αυξηθούν του χρόνου οι φόροι, θα μειώσετε εσείς ασφαλιστικές φορές. Ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής ρώτησε την κυβέρνηση τι σκοπεύει να κάνει για να αποζημιωθούν όσοι επλήγησαν πρόσφατα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Χαλκιδική. Πάντα φταίνε, ξέρετε, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η κλιματική αλλαγή, χρησιμοποιώντας την μάλλον ως άλοθη για να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θόδωρος Λιβάνιος, αναφέρθηκε στα μέτρα αποκατάστασης που προωθεί η κυβέρνηση. Συγκροτήθηκαν άμεσα, σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο του Δήμου Αριστοτέλη, τα κλιμάκια, τα τριμελή κλιμάκια, για να καταγραφούν οι ζημιές των ιδιωτών και να προχωρήσουμε με βάση την υπουργική απόφαση που υπάρχει σε αποκατάσταση μέχρι ενός ποσού, αν δεν κάνω λάθος, 6.000 ευρώ του καταστραμμένου οικιακού εξοπλισμού. Δεύτερον, έχει ξεκινήσει αναλυτικά η καταγραφή των ζημιών των υποδομών. Το θέμα της επίσπευσης των ενεργειών για τη διάνοιξη της διασυνοριακής διάβασης στην περιοχή Λεμού Πρεσπών έδειξε με ερώτησή της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοπίστη Πέρκα, η οποία τόνισε ότι για την περιοχή η τουριστική ανάπτυξη είναι μείζονος σημασίας. Η διάνοιξη της συνοριακής διάβασης είναι διακρατική συμφωνία. Ήταν μέρος, αν θέλετε, της γενικότερης συμφωνίας των Πρεσπών. Θα προχωρήσει, θα γίνει. Θεωρούμε ότι οι συνοριακές διαβάσεις, εκτός είναι και γέφυρες φιλίας, ενώνουν τους λαούς και δεν τους διχάζουν. Οπότε και νομίζουμε ότι θα μπορεί να αναπτύξει και τουριστικά και την ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών. Για την ολοκλήρωση των έργων αποκατάσταση των σχολικών κτηρίων στο Δήμο Χαϊδαρίου, ρώτησε την κυβέρνηση ο βουλευτής του Μέρα 25 Κρήτων Αρσένης, για να αποσπάσει τη δέσμευση του Υφυπουργού Εσωτερικών Θόδωρου Λιβάνιου ότι τα χρηματικά κονδύλια που έχουν εγκριθεί θα εκταμιευτούν μόλις ο Δήμος προωθήσει στο Υπουργείο τα σχετικά δικαιολογητικά. Τέλος, η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, έθεσε στον Υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα το θέμα της ανάγκης αφαίρεσης υλικών αμιάντου από το δικαστικό Μέγαρο Λάρισας. Κατά την ερώτησή σας, με δική μου εντολή, αναθέτω στην τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να διαπιστώσει αν όντως υπάρχουν δομικά στοιχεία που περιέχουν αμίαντο στο κτίριο, προκειμένου να αντικατασταθούν άμεσα.
Η αναδιάρθρωση της παραγωγής ροδάκινου, τα προβλήματα των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης και οι καταστροφές της αγροτικής παραγωγής στον νομό Χανίων ήταν τα αντικείμενα των επίκαιρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Για την απομάκρυνση του στρατοπέδου 301 εργοστασίου βάσης στους Αγίους Αναργύρους και την απόδοσή του στους δημότες, απάντησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Με ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Καρασμάνης ζητεί να κατατεθούν στη Βουλή όλα τα επίσημα έγγραφα με τα οποία ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχοβίτης, όπως ισχυρίζεται, είχε ζητήσει έγκριση προγράμματος αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, όπως και έκτακτου εθνικού προγράμματος δωρεάν διανομής επιτραπέζιου Ροδάκινου. Ο αρμόδιος Υπουργός Μάκης Βορύδης στην απάντησή του διαβεβαίωσε την ανυπαρξία εγγράφων ή φακέλου για ενίσχυση των ροδακινοπαραγωγών από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τέτοια έγγραφα δεν υπάρχουν. Η υπηρεσία μου αναφέρει ότι δεν υφίσταται τέτοιος φάκελος. Η ελαιοπαραγωγή δυστυχώς και τη φετινή χρονιά, όπως και τις δύο προηγούμενες, βρίσκονται αντιμέτωποι τόσο με τον δάκο όσο και τον γλοιοσπόριο, με καταστροφικά αποτελέσματα για τη σοδιά της ελιάς, αλλά και υποβάθμιση του ελαιολάδου, τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης στην επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Μάκης Βορύδης, ως καθήλυνα αρμόδιος υπουργός, απαντώντας τον κύριο Βαρδάκη, είπε ότι θα περιμένει την επιστημονική τεκμηρίωση για την αντιμετώπιση του δάκου και τα αποτελέσματα της δακοκτονίας δεδομένης της έξαρσης του φαινομένου και σημείωσε ότι χωρίς τεκμηρίωση δεν μπορεί να δοθεί λύση. Σχετική ήταν και η επίκαιρη ερώτηση για την καταστροφή στη σοδιά της ελιάς από το δάκο, την υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου κατά τη φετινή ελαιοκομική περίοδο και την τραγική οικονομική κατάσταση των μικρομεσαίων ελαιοπαραγωγών της Κρήτης, που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Μανώλης Συντιχάκης. Επίσης, ο ερωτών βουλευτής εστίασε και αυτό στην ερώτησή του στην αντιμετώπιση του δάκου και την υποχρηματοδότηση των ελαιοπαραγωγών. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορύδης επανέλαβε τη θέση του για την αναμονή του πορίσματος των επιστημόνων για το δάκο και υποστήριξε ότι το πρόγραμμα δακοκτονίας εκτελέστηκε κανονικά και η ευθύνη βαραίνει την περιφέρεια. Το 18 υπήρξε πρόβλημα με την εφαρμογή του προβλήματος δακοκτονίας. Αυτό είναι αλήθεια. Το 19 δεν υπήρξε. Τουλάχιστον στον σχεδιασμό τον οποίο έχει κάνει το Υπουργείο. Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Λακωνίας και τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχοβίτης σχετικά με τις τιμές στο ελαιόλαδο και τη βρόσιμη ελιά. Η νέα ελαιοκομική περίοδος που έχει ξεκινήσει σε όλη την Ελλάδα, ενώ διαφαίνονταν ότι θα είναι μια καλή περίοδος, τελικά τα μέχρι σήμερα στοιχεία δεν το επιβεβαιώνουν, υπογράμμισε ο κύριος Αραχοφίτης. Ο αρμόδιος υπουργός στην απάντησή του διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς των αγροτών και όσον αφορά το ελαιόλαδο, περιέγραψε την επιτυχία της εξαίρεσής του από τους δασμούς των ΗΠΑ, η οποία όμως για να πετύχει πρέπει το λάδι να τυποποιηθεί. Η επιτυχία είναι ότι εξαίρεσε το ελληνικό ελαιόλαδο από τους δασμούς που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την άμεση στήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στους παραγωγούς της Κρήτης που καταστράφηκαν από καταιγίδες χαλάζι και ανεμοστρόβιλους ζήτησε ο βουλευτής του κινήματος αλλαγής Βασίλης Κεγκέρογλου. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν στην Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες και κυρίως οι σφοδρές βροχοπτώσεις, η χαλαζόπτωση και οι ανεμοστρόβιλοι κατέστρεψαν θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της ελαιοπαραγωγής, ανέφερε ο κ. Κεγκέρογλου. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, απαντώντας, εστίασε στην αποζημίωση των πληγέντων μέσω της ασφάλισης που έχουν κάνει και ξεκαθάρισε ότι εκτός από τον ΕΛΓΑ και την ιδιωτική ασφάλιση υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί αποζημίωσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Εάν κάποιος δεν αποζημιώνεται, δεν ασφαλίζεται στον ΕΛΓΑ με δική του επιλογή ή όπου αλλού, διότι ειδικά τα θερμοκήπια υπάρχουν και προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι κάνει μια επιλογή, να μην είναι ασφαλισμένος. Μετά την πρόσφατη συνάντησή του με τους πληγέντες παραγωγούς θερμοκηπιακής καλλιέργειας της περιοχής της Κουντούρας, των Φαλασάρνων και του Ελεφονησίου, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης κατέθεσε σχετική επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή προς τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ερωτών βουλευτής προτείνει την αποζημίωση της πληγήσας παραγωγής στον ομό Χανίων από ειδικό ταμείο αποζημιώσεων μικρής έκτασης de minimis. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παραδέχθηκε το ύψος των ζημιών, εξήγησε πώς λειτουργεί το πρόγραμμα de minimis και κατέληξε ότι για τα έτη 2018 και 2019 υπάρχει υπόλοιπο περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ. Την απομάκρυση του στρατοπέδου 301 εργοστασίου βάσης και την απόδοση του χώρου στους δημότες των Αγίων Αναργύρων ζητάμε επίκαιρη ερώτησή του προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο βουλευτής της Μέρα 25 Κρήτων Αρσένης. Είναι μια τρύπα στη μέση του κέντρου της πόλης και δεν εξυπηρετεί τίποτα, ενώ έχει μειωθεί η χρήση του σημαντικά, συμπλήρωσε ερωτών βουλευτής. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος στην απάντησή του είπε ότι προς το παρόν το στρατόπεδο δεν συμπεριλαμβάνεται στη σχετική λίστα
αξιοποίησης, ενώ υπογράμμισε ότι είναι ενεργό και καλύπτει σημαντικές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων. Τέλος, ο κ. Παναγιωτόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιοποίησης του στο μέλλον. Το νοσοκομείο Βόλου, η λειτουργία των μονάδων εντατικής θεραπείας, η εικόνα της μευτικής γυναικολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, η ψυχική υγεία των παιδιών στους καταβλισμούς και οι προσλήψεις στα νοσοκομεία Λιβαδιά Στιβών συζητήθηκαν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου το πρωί της Παρασκευής. Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Γιώργος Λαμπρούλης προς τον Υπουργό Υγείας για τα προβλήματα στο νοσοκομείο Βόλου και στα κέντρα υγείας Μαγνησίας. Ποια μέτρα θα πάρει για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων με μόνιμο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό και τι θα κάνει για να υπάρχει αναγκαία χρηματοδότηση για την πλήρη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των μονάδων υγείας, ρώτησε ο κ. Λαμπρούλης. Ο αρμόδιος υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις για τις ανάγκες του νοσοκομείου. Ο αρχικός προϋπολογισμός του νοσοκομείου έφτανε τα 35,6 εκατομμύρια ευρώ και οφείλω να ενημερώσω ότι πλέον έχουμε επιπλέον πιστώσεις προκειμένου το νοσοκομείο να συνεχίσει την ομαλή λειτουργία του. Με επίκαιρη ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος αλλαγής Βασίλης Κενγκέρογλου ζητά άμεσες ενέργειες για τη λειτουργία των μονάδων εντατικής θεραπείας. Αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα λειτουργούν 560 κλίνες ΜΕΘ και 80 παραμένουν κλειστές παρόλο που είναι πλήρως εξοπλισμένες λόγω έλλειψης προσωπικού, σημείωσε ο κ. Κενγκέρογλου και ζήτησε τη στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό και την πλήρη λειτουργία όλων των ΜΕΘ. Ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης παραδέχθηκε τις ελλείψεις σε προσωπικό στις εν λόγω μονάδες και δεσμεύθηκε για τη στελέχωση και την αποδοτικότερη διαδικασία εναλλαγής των περιστατικών. Απάντηση από το Βήμα της Βουλής Αξιών η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη προς τον Υπουργό Υγείας με αφορμή επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε σχετικά με τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και αφορά τη ζωφερή εικόνα της μευτικής γυναικολογικής κλινικής. Τι προτίθεται να κάνει σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών της κλινικής, ειδικά σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, ρώτησε τον αρμόδιο υπουργό η κυρία Λιακούλη. Ο κ. Κοντοζαμάνης τόνισε ότι τα προβλήματα είναι γνωστά και στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και διαβεβαίωσε για την αποκατάστασή τους. Οι ελλείψεις σε προσωπικό καλύπτονται με δύο τρόπους, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και με μόνιμες προσλήψεις. Στόχος μας είναι όπου υπάρχουν άμεσες ανάγκες να καλύπτονται με επικουρικό προσωπικό και βεβαίως, όπως είπα και πριν, να προχωρήσουμε στην προκήρυξη όλων των απαραίτητων θέσεων ειδικευμένων γιατρών για να καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής. Για την ψυχική υγεία των παιδιών στους καταβλισμούς προσφύγων, ρώτησε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Καμίνης. Το σύνδρομο της παραίτησης πλήγει τους ανήλικους και οδηγεί στην ατροφία, υπογράμμισε ο ερωτών βουλευτής και ζήτησε να μάθει την τύχη της μικρής Αϊσέ που νόσησε ψυχικά. Ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού «Κανένα συνόδευτο παιδί να μην μείνει μόνο του» και ενημέρωσε για την Αϊσέ. Σήμερα που μιλάμε έχω ήδη αναφερθεί σε ένα μη ταυτοποιημένο ανήλικο κορίτσι το οποίο φέρει τα χαρακτηριστικά της Αΐσα για την οποία αναφέρεστε, δεν νοσηλεύεται, έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας για την πορεία των προσλήψεων ιατρικού και νοσηλευτικού παραϊατρικού προσωπικού για τις άμεσες ανάγκες των διασυνδεωμένων γενικών νοσοκομείων Λιβαδιάς και Θιβών κατέθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώτα Πούλου. Ο Υφυπουργός Υγείας κ. Κοντοζαμάνης διαβεβαίωσε ότι είναι στη διαδικασία προκήρυξης των θέσεων που έχουν εγκριθεί και πιέζεται το ΑΣΕΠ να προχωρήσει σύντομα στο διαγωνισμό. Δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές έρευνας και τεχνολογίας και προστασίας περιβάλλοντος συνεδρίασαν διαδοχικά για να ενημερωθούν πάνω σε θέματα πρόγνωσης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. Τα μέλη της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος ενημερώθηκαν από τον κύριο Ψύχα της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις θέσεις και δεσμεύσεις της Ελλάδας, που είναι απολύτως εναρμονισμένες με τις υπόλοιπες κοινοτικές, για την 25η διάσκεψη των κρατών της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Ενώ εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιριών αναφέρθηκαν στον μικρό αριθμό ασφαλισμένων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά, έναντι των πραγματικών κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και γενικότερα των φυσικών καταστροφών από σεισμό, φωτιά, πλημμύρες, επισημένοντας πως οι ασφαλιστικές επενδύουν σε φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις και προτείνουν τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικών φορέων στην αντιμετώπιση και αποζημίωση σεισμικού κινδύνου.
Εδώ ακριβώς έρχεται η έρευνα και τεχνολογία να εφαρμόσει καινοτόμα εργαλεία και υπηρεσίες που έχει αναπτύξει για πρόγνωση, προειδοποίηση και διαχείριση και των καταστροφικών επιπτώσεων, όχι μόνο της κλιματικής αλλαγής, πυρκαγιές δηλαδή στον αρκτικό κύκλο, αλλά και της ανθρωπογενούς παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον. Ο διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου, το οποίο δεν μετράει μόνο τα άστρα, αλλά είναι και ερευνητικό κέντρο αποτελούμενο από 3 Ινστιτούτα, Μανώλης Πλιώνης, που είναι και καθηγητής στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε εκτενώς στα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης κινδύνου, στις καινοτόμες υπηρεσίες σχετικά με τα φαινόμενα των φυσικών καταστροφών, το δορυφορικό κέντρο που έχει αναπτυχθεί και παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο όλη την επικράτεια, αλλά και στο δισταγμό της ελληνικής πολιτείας και ιδιαίτερα της πολιτικής προστασίας να συνεργαστεί με επιστήμονες Έλληνες που αναγνωρίζονται διεθνώς από την UNESCO, την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι αυτοί οι πολύτιμοι επιστήμονες φροντίζουν οι ίδιοι για τα αναλώσιμα στη δουλειά τους και έχουν μισθούς ερευνητών που μοιάζουν με χαρτζιλίκι. Έχει αναπτυχθεί ένα εργαλείο το τελευταίο διάστημα. Μπήκε σε επιχειρησιακή λειτουργία φέτος το καλοκαίρι. Αυτό το εργαλείο είναι η πρόγνωση της επέκτασης του μετώπου των πυρκαγιών. Είναι ένα εργαλείο το οποίο εδράζεται στο γεγονός ότι έχουμε μια πολύ καλή καταγραφή του ανεμολογικού πεδίου λόγω της τεράστιας πύκνωσης μετεωρολογικών σταθμών που έχουμε γενικώς στην Ελλάδα. Οπότε έχουμε μια πολύ καλή καταγραφή των ανέμων. Η υποχρέωση των επιχειρήσεων να τηρούν και να δημοσιοποιούν τα στοιχεία και τα κριτήρια με τα οποία συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως αυτό της απειλής από την κλιματική αλλαγή, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Αρμόδιης Επιτροπής της Βουλής. Την ενημέρωση των βουλευτών ανέλαβαν στελέχη της Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Ο ρόλος και η συμβολή της Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε σημαντικά περιβαλλοντολογικά θέματα, όπως αυτά των απειλών από την κλιματική αλλαγή, εξηγήθηκαν στα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος από τεχνοκρατικά στελέχη της αγοράς. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ζήτημα διεθνώς υψηλής προτεραιότητας και είναι η πιο σημαντική σύγχρονη τάση που απασχολεί τις πολιτικές ηγεσίες και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ειδικά όσον αφορά το περιβάλλον, που είναι και πιο κοντά στο αντικείμενο αυτής της Επιτροπής. Η αξία αυτή έχει την έννοια όχι μόνο της παραγωγής οικονομικής αξίας, αλλά και το πώς οι επιχειρήσεις κατανέμουν τα περιβαλλοντικά βάρη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται και για να καταγράψουν οι επιχειρήσεις την δική τους δράση στα περιβαλλοντικά κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια καλής διακυβέρνησης, διότι με αυτόν τον τρόπο και η ίδια επιχείρηση μπορεί καλύτερα να κατανοήσει εσωτερικά το τι κάνει και να βελτιωθεί μόνη της. Επίσης, στους βουλευτές αναλύθηκε γιατί οι επιχειρήσεις οφείλουν πλέον να μην κλείνουν τα μάτια και να αδιαφορούν για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και πώς αυτά είναι συνδεδεμένα με τα επενδυτικά κέρδη. Οι επενδυτές χρησιμοποιούν αυτά τα στοιχεία πρώτον για να μπορέσουν να καθορίσουν πόσο ανθεκτικές είναι οι εταιρείες στο να αντιμετωπίζουν αλλαγές στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Και παράλληλα, διότι σε συνδυασμό με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορούν να δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας, αλλά και του κατά πόσο μπορεί αποτελεσματικά να αντιμετωπίζει προκλήσεις και να χρησιμοποιεί πιθανές ευκαιρίες και να τις αξιοποιεί. Τα τελευταία χρόνια η τάση που επικρατεί στους επενδυτικούς κύκλους είναι η στροφή, η ανακατεύθυνση επενδύσεων σε τομείς που προάγουν πτυχές μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Τέλος, παρουσιάστηκε ο οδηγός των δικτών και των κριτηρίων που οι εταιρείες πλέον οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν κατά την ενημέρωση και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της δράσης τους. Η πρόταση του οδηγού είναι οι εταιρείες να αναφέρονται σε όλα τα στοιχεία που, σε όλες τις εταιρείες που περιέχονται μέσα σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Άρα, όταν μιλάμε για ομίλους και για τη μητρική και για τις ιατρικές. Σε σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Υπουργό Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη και τον προκάτοχό του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο, οδήγησε το περιεχόμενο των δύο επίκαιρων ερωτήσεων του βουλευτή για τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura και το πρόγραμμα ανακύκλωσης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος απάντησε επίσης σε επίκαιρες ερωτήσεις για την ηχορύπανση, τους κινδύνους που απορρέουν από το χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων στις σκουριές και την ατμοσφαιρική μόλυνση. Σε σκληρό μπραντε φέρ εξελίχθηκε η συζήτηση των δύο επίκαιρων ερωτήσεων του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη για τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura και την εξέλιξη του προγράμματος ανακύκλωσης, με τους δύο πολιτικούς άνδρες να ανταλλάσσουν αιχμηρά σχόλια χωρίς ωστόσο η αντιπαράθεση να ξεφύγει από τα όρια.
Τι θα κάνετε με τους κανονισμούς που λείπουνε? Είστε οπαδός της διοικητικής αταξίας. Δεύτερον, τι θα κάνετε με τους νέους φορείς στους 8 που κάλυψαν τεράστιες περιοχές? Φανταστείτε ότι όλο το Αιγαίο σχεδόν είναι ένας φορέας. Μην μας πείτε ότι κάναμε τακτοποιήσεις τοπικές. Είναι πολύ μεγάλη, κύριε Πρόεδρε, αυτή η κλίμακα και το κάναμε με επιλογή οικονομίας κλίμακας για να μην κοστίσει την πατρίδα μας. Γιατί κάποιοι άλλοι τη χρεοκόπησαν την πατρίδα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει συνεχώς ένα εισαγγελικό ύφος. Δεν το καταλαβαίνω. Και δεν το καταλαβαίνω πολύ περισσότερο γιατί εδώ πρόκειται για μια καινούργια κυβέρνηση, η οποία πρόσφατα εξελέγει, η οποία μόλις έχει δώσει κάποια δείγματα γραφής και κρίνεται σαν να είναι κυβέρνηση δεκαετίας τουλάχιστον. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος θυμήθηκε μάλιστα την αμφισβήτηση από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ενός εγγράφου που είχε επικαλεστεί κατά την πρόσφατη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη ΔΕΗ και ξέσπασε. Οι εξυπνακισμοί του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν μπούμεραγκ εναντίον σας. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος επικαλείται, και συγγνώμη που αναφέρομαι στον εαυτό μου, χαρτιά τα οποία δεν υπάρχουν. Για όνομα της Παναγίας, έχουμε ιδεολογικές διαφορές, αλλά με ξέρετε τόσα χρόνια. Η κόντρα Χατζηδάκη Φάμελου συνεχίστηκε και στο θέμα της ανακύκλωσης μετά από σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν παλινοδίες μεταξύ των Υπουργείων. Ειλικρινά, την τελευταία εβδομάδα πιστεύουμε ότι χάνει μάνα το παιδί στην ανακύκλωση. Θέλουμε να μας πείτε, την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών για τους πιλωτικούς δήμους τη γνωρίζατε? Την πρωτοβουλία για τα συστήματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης και το σύστημα ελεκτικής διαχείρισης ΕΑ και την εκκρεμότητα στον οργανισμό ανακύκλωση τη γνωρίζετε? Καλό θα κάνετε στο ΣΥΡΙΖΑ να μην διαλέγετε ως πεδίο αντιπαράθεσης τα ψέματα, διότι δεν υπάρχει κόμμα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία που να έχει πει περισσότερα ψέματα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής του Μέρα 25 Κρήτων Αρσένης ρώτησε τον Υπουργό Περιβάλλοντος για τους κινδύνους που απορρέουν από το χώρο υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων στην περιοχή Κοκκινόλακα Χαλκιδικής εξαιτίας της εξόρυξης της Κουριές. Ένας σεισμός στο ρήγμα της Ερυσού που μας έχει δώσει είναι ενεργό, είναι πολύ σοβαρό και μεγάλο ρήγμα, δίνει μεγάλους σεισμούς και έχει παλιότερα ισοπεδώσει την πόλη της Ερυσού, θα οδηγεί σε κατάρρευση και αυτού του φράγματος. Ναι, είμαστε φιλικοί σε επενδύσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να παραγνωρίσουμε το αντίθετο, τον παράγοντα βιώσιμη ανάπτυξη, διότι καμιά ανάπτυξη και καμιά επένδυση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε ένα κατεστραμμένο περιβάλλον. Ο Κρήτων Αρσένης ρώτησε τον Υπουργό και για την ατμοσφαιρική ρήπανση στο Χαϊδάρι, ζητώντας να τοποθετηθεί μόνιμος μηχανισμός μέτρησης αερίων ρήπων στην περιοχή. Από την πλευρά του, ο Υπουργός ενημέρωσε τον βουλευτή για τα σχετικά πορίσματα των ειδικών επιτροπών που ερεύνησαν το θέμα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει θέμα ατμοσφαιρικής ρήπανσης στην περιοχή. Το θέμα της ηχορύπανσης έθεσε με την επίκαιρη ερώτησή της βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χαράκα Φαντάρη, για να απαντήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος ότι σύντομα θα είναι έτοιμοι οι χάρτες του ρήπου για το λεκανοπέδιο της Αττικής και τις μεγάλες πόλεις όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ιωάννα και Ηράκλειο. Τα μέλη της αρμόδιας υποεπιτροπής ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνος Μπαγινέτες. Με αναφορές στο συνολικό σχεδιασμό της αγροτικής πολιτικής της χώρας μας, ο κ. Μπαγινέτες σημείωσε ότι απαιτείται ευελιξία στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων, καθώς ο προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση των δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο εμφανίζεται μειωμένος κατά 5%. Στο σχεδιασμό ευέλικτων δράσεων προσανατολίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς οι τομείς στους οποίους στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο εξυγχρονισμός και η μεταποίηση στον αγροτικό τομέα. Αυτό ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη της υποεπιτροπής νησιωτικών και ορεινών περιοχών για τις προτεραιότητες και την πορεία των επενδυτικών μέτρων. Ο κ. Μπαγινέτας έκανε αναφορά στα χρηματοδοτικά εργαλεία με έμφαση στα κεφάλαια ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να εγκριθούν την επόμενη εβδομάδα για τις τράπεζες, προκειμένου χορηγήσουν δάνεια στοχευμένα για τη μεταποίηση. Σε ό,τι αφορά στις καθυστερήσεις, τόνισε ότι στο Ελγό Δήμητρα εκκρεμεί η ένταξη 3.000 γεωτεχνικών στο Μητρώο, ενώ σημειώνεται καθυστέρηση και στην ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βοσκής. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας, σημείωσε τέλος ο κ. Μπαγινέτας, είναι η ταχεία ενεργοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, οι νέες θέσεις εργασίας και η ρευστότητα. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας και οι νέες προοπτικές που ανοίγονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις στις διεθνείς αγορές ήταν ανάμεσα στα θέματα που παρουσίασαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, και η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, στα μέλη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου.
στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επάνωδο της Ελλάδος στον κατάλογο των χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους και την άρση του ειδικού καθεστώτος σχετικά με τις εξαγωγικές πιστώσεις και την ανάσα που δίνει κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφέρθηκε από το Βήμα της Γερουσίας η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Πολλές επιχειρήσεις και δι' μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είτε αναγκασμένες μέχρι στιγμής να πληρώνουν με μετρητά και προκαταβολικά τις πρώτες ύλες τις οποίες είχαν εισάγει, τώρα μπορούν να παίρνουν αυτές τις πρώτες ύλες επί πιστώσει, διότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλίζουν, ας πούμε, τον κίνδυνο αυτό στους προμηθευτές. Τα λέω σωστά, κύριε Υπουργέ, το εξηγώ σωστά. Και το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι έχουν πάρει μία ανάσα ρευστότητας. Στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, ο αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι η πέμπτη κατά σειρά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, ενώ ενημέρωσε τα μέλη των επιτροπών ότι τα περιστατικά παραπλάνησης καταναλωτών τρίτων χωρών σε ό,τι αφορά τα ελληνικά προϊόντα είναι πολλά, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται στη ΦΕΤΑ. Στην Αυστραλία υπάρχουν εταιρείες οι οποίες παράγουν ένα προϊόν το οποίο είναι λευκό τυρί, το οποίο το ονομάζουν ΦΕΤΑ, το οποίο δεν είναι από πρόβιο γάλα, αλλά είναι από γελαδινό γάλα, άρα καθόλου ΦΕΤΑ δεν είναι, αλλά το παράγουν και το πουλάνε 25-30 χρόνια. Και αυτό έχει μία δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν δικαστήριο να κρίνει ότι θα πάψουν να το ονομάζουν ΦΕΤΑ και επομένως σε αυτή την περίπτωση, όπως και στο Καναδά, η στρατηγική μας είναι το style, δηλαδή το Greek style yogurt. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν και στις πιέσεις που δέχεται το εμπόριο διεθνώς τόσο από την επιθετική πολιτική της Κίνας όσο και από την επιβολή δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυρία Σιμακοπούλου ενημέρωσε τα μέλη των επιτροπών ότι στις 13 Δεκεμβρίου θα γίνει μια νέα εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για το καινούριο σήμα των μακεδονικών προϊόντων. Θα είδατε πρόσφατα ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ένα προσχέδιο για την κατοχήρωση του brand name των μακεδονικών προϊόντων. Αυτή τη στιγμή εμείς, για να μπορέσει αυτό να κατοχυρωθεί ως ένα πανευρωπαϊκό σήμα στο Αλικάντε, αυτό απαιτεί μια αρκετά σοβαρή διαδικασία, και νομική αλλά και διοικητική, διαδικαστική, για να μπορέσουν όλα τα προϊόντα να ενταχθούν κάτω από αυτό το σήμα. Καταγγελίες για κρούσματα παρακολούθησης πολιτών από αστυνομικούς και διώξεις πολιτών που σήτιζαν αδέσποτα ζώα έκανε με τις επίκαιρες ερωτήσεις του προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο βουλευτής του Μέρα 25 Κρήτονας Αρσένης. Τις κατηγορίες απέκρουσε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευθέρης Οικονόμου. Κρούσματα παρακολούθησης πολιτών, οι οποίοι αναπτύσσουν δράσεις για περιβαλλοντικά θέματα και μετέχουν σε διαδηλώσεις και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, κατήγγειλε μέσω της επίκαιρης ερώτησής του ο βουλευτής του Μέρα 25 Κρήτων Αρσένης. Έχουν καταγραφεί και έχουν δημοσιευθεί κρούσματα όπου πολίτες βρίσκουν ξαφνικά στο αυτοκίνητο ή στη μοτοσυκλέτα τους συσκευές παρακολούθησης συνδεμένους με SIM κινητού. Τις κατηγορίες απέκρουσε με κατηγορηματικό τρόπο ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευθέρης Οικονόμου. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Είναι αδιανόητη η κατηγορία, ακόμη και ως ερώτημα, περί παρακολούθησης πολιτών από την αστυνομία με κριτήριο την πολιτική τους δράση. Μάλιστα, συσχέτισε όλα αυτά που καταλογίζονται στην αστυνομία με την επικείμενη μαύρη επέτειο από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου και τις πρόσφατες απειλές αντιεξουσιαστών κατά αστυνομικών. Είναι μάλλον περίεργο ελάχιστες ημέρες πριν από την θλιβερή επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, αλλά και ελάχιστες ημέρες μετά από τα τελεσίγραφα της αναρχικής δράσης ότι με την ευκαιρία αυτή της επαιτίου θα υπάρξει νεκρός αστυνομικός, να βρισκόμαστε στο Κοινοβούλιο και να καλούμαστε να απαντήσουμε αν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο για την παρακολούθηση πολιτών που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις. Ο βουλευτής του Μέρα 25 ρώτησε τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και για τις διώξεις σε βάρος φυλόζωων με αφορμή μια περίπτωση επιβολής προστίμων σε πολίτη που σήτιζε αδέσποτα ζώα. Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε σε όλα τα στοιχεία της συγκεκριμένης ιστορίας, εξήγησε ότι τα πρόστιμα ακυρώθηκαν μετά από προσφυγή και τόνισε ότι το Υπουργείο και η αστυνομία όχι μόνο δεν διώκουν φυλόζωους, αλλά αντιθέτως συνεργάζονται τακτικά με τις φυλοζωικές οργανώσεις. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ελισάβετ Σκούφα ζήτησε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να ληφθούν μέτρα για την προστασία και ασφάλεια ζωής
όλων όσων περιηγούνται τον Όλυμπο. Η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη κάλεσε τον Υπουργό Περιβάλλοντος να άρει τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στην καστανοπαραγωγή του Κισάβου, στην περιοχή της Θεσσαλίας. Τέλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Αυλονίτης ζήτησε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη τη μόνιμη εγκατάσταση συνεργείου της ΔΕΗ στους Οθονούς Κέρκυρας, ώστε να αντιμετωπίζονται οι συχνές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο ακριτικό αυτό νησί. Μια ανοιχτή πληγή της σύγχρονης κοινωνίας μας αποτέλεσε το κεντρικό θέμα συζήτησης και ενημέρωσης στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, η βία κατά των γυναικών. Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν εκπρόσωποι αρμόδιων φορέων και οργανώσεων, επισημένοντας ότι το φαινόμενο αυτό λαμβάνει αυξητικές διαστάσεις, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες κοινωνίες. Ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών αλλά και της ενδοοικογενειακής βίας, η Ευαγγελία Σχιναράκη Λιάκη, πρόεδρος του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών, επισήμανε την ανάγκη έγκαιρης και έγκαιρης ενημέρωσης για ένα σημαντικό, όπως είπε, κοινωνικό πρόβλημα. Ενώ η Ντένα Λογιάδου, πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη θέση της γυναίκας στον Τρίτο Κόσμο και στις μουσουλμανικές χώρες. Η Μαρία Σιρεγγέλα, Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων από την πλευρά της, αναφέρθηκε στον προγραμματισμό και εκτέλεση πάνω από 250 δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς ανά την Ελλάδα αναφορικά με τα συγκεκριμένα θέματα, ενώ η Σπυριδούλα Βαρτελάτου, υπεύθυνη προγραμμάτων ΙΝΕΠ και ΕΚΔΑ, δήλωσε ότι οι συγκεκριμένοι φορείς σχεδιάζουν και υλοποιούν εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα με τίτλους παρακολούθησης. Η Άννα Βουγιούκα, κοινωνική επιστήμονα εμπειρογνώμων σε θέματα φύλου του ΕΚΔΑ, που μίλησε στη συνέχεια, τόνισε την ανάγκη ενεργοποίησης εθνικών νομοθετικών πρωτοβουλειών πρόληψης και διαχείρισης φαινομένων βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η Σταματία Παπαγιανοπούλου, κοινωνιολόγος, εγκληματολόγος, εμπειρογνώμων σε θέματα φύλου του ΕΚΔΑ, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην εκπόνηση στοχευμένων προγραμμάτων αντιμετώπισης παρενόχλησης γυναικών στους χώρους εργασίας. Μιλώντας στη συνέχεια, η Φωτεινή Βρίνα, επικεφαλής του τομέα ισότητας των φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, έθεσε το θέμα της διαχείρισης του προβλήματος αναφορικά με το προσφυγικό ζήτημα, ενώ η Ζέφη Δημαδάμα, αντιπρόεδρος γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και πρόεδρος του Παραρτήματος Αθηνών της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, επισήμανε ότι πάνω από το 1 τρίτο των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί κάποια μορφή βίας, σωματική, σεξουαλική και ενδοοικογενειακή. Τέλος, η Μέρη Πίνη, Γενική Διευθύντρια του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας της Αρχιεπισκοπής, αναφέρθηκε στη δυνατότητα περίθαλψης και στέγασης που παρέχει η Αρχιεπισκοπή σε γυναίκες θύματα βίας σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο και άλλους φορείς. Η 25η Νοεμβρίου έχει ανακηρυχθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, με σκοπό να αναδείξει αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Είναι επίσης μια μέρα ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, καθώς είναι η επέτειος της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου, μια από τις κορυφαίες στιγμές της εθνικής αντίστασης. Στις δύο αυτές σημαντικές επαιτίους, αναφέρθηκε πριν την έναρξη της συνεδρίασης της περασμένης Δευτέρας ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών ανακηρύχθηκε το 1991 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η μέρα αυτή αφιερώνεται σε όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί ή συνεχίζουν να υπόκεινται οποιαδήποτε μορφή βίας σε όλο τον κόσμο. Η βία που υφίσταται το γυναικείο φύλο είναι ένα ανεξέλεκτο φαινόμενο, το οποίο όμως όλοι εμείς και ο καθένας ξεχωριστά μπορούμε να το παλέψουμε με μικρά αλλά και με μεγαλύτερα συλλογικά βήματα. Η δράση και η αντίδραση όλων μας είναι το κλειδί για την πάταξη της βίας. Η σιωπή και η ανοχή είναι συνενοχή, ενώ η δυναμική αντίσταση είναι η ιδανική απάντηση για την εξάλληψη του φαινομένου. Η 25η Νοεμβρίου είναι επίσης μια μέρα τιμής για την εθνική αντίσταση. Το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου 1942, δυνάμεις του Ελλάς και του ΕΔΕΣ, σε συνεργασία με Βρετανούς σαμποτέρ, ανατείναξαν τη γέφυρα του Γοργοπόταμου, αποκλείοντας τον αναφοδιασμό των γερμανικών δυνάμεων στη Βόρεια Αφρική. Η εθνική αντίσταση μας καθοδηγεί με ελπίδα και τόλμη μακριά από διαιρέσεις και διχόνοιες, τόνισε ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Η εθνική αντίσταση εξακολουθεί να αποτελεί ένα ζωντανό και γόνιμο κομμάτι ιστορίας. Ένα οδηγό για το ποιοι είμαστε, τι είμαστε και τι δεν πρέπει να γίνουμε ποτέ. Όποιος σκύψει με σεβασμό και αφουγκραστεί με ευαισθησία και καθαρό μυαλό τα διδάγματά της, μπορεί να νιώσει το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής και συνάμα τις αδυναμίες της. Μπορεί να αισθανθεί περήφανος για το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένος ο λαός μας, αλλά και να δείξει κάθαρο τα τρωτά του σημεία.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε μία ακόμη ανασκόπηση από την τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων. Ήταν η εκπομπή Βουλή επί 7. Καλό σας μεσημέρι.